Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν και παρά τον παράγοντα έδρα που εν πάση περιπτώσει ξέρουμε ότι ο ίδιος ο Μαρούσι δεν έχει και, δεν είναι και ιδιαίτερα ισχυρός, θα έλεγα ότι τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχει ο Πανιώνιος, αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει πράγματι αυτό που είπες νωρίτερα, ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να παίξουν καλό μπάσκετ, να προσφέρουν καλό και ενδιαφέρον θέαμα ως συνέχεια των πολύ όμορφων μικρών τελικών που έπαιξαν πέρυσι και οδήγησαν τον Πανιώνιο στην Ευρωλίγκα. Η πρώτη επίθεση χαμένη για τον Πανιώνιο, Νικήτα Αυγουλή. Πολύ γρήγορα τα τελευταία νέα από τα δύο στρατόπεδα. Από τον Πανιώνιο δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Από το Μαρούσι είναι το θέμα του Γιώργου Διαμαντόπουλου που είδε και ο Φίλιππος. Πρώτο καλάθι στο μεταξύ από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη, από την πάσα που δέχτηκε στην καρδιά της ρακέτας, 2-0. Νικήτα. Ο Διαμαντόπουλος υποφέρει από διάστρεμα, δεν θα αγωνιστεί σήμερα. Αυτά από τον αγωνιστικό χώρο προς το παρόν. Πανιώνιος με τον Τσβέτκοβιτς, Νίκολιτς, Μάιλς, ζευγάρι με τον Αμερικάνο point guard του Αμαρουσίου, τον Κις. Ο Μπάκτερ χαμηλά, ένας εναντίον ενός με τον Μαυροκεφαλίδη, τον Νικά με πολύ μεγάλη άνεση, με το αριστερό 2-2. Έχω την εντύπωση ότι απέναντι στον Μπάκστερ ο Μαρούσι πρέπει να αντιπαρατάξει ένα πολύ πιο δυνατό κορμί. Απ' την άλλη βεβαίως είδαμε πως την πρώτη επίθεση εκμεταλλευόμενο τα αργά πόδια ενώχουμε το τρίποντο για το 5-2 από τον Χαραλαμπίδη για λογαριασμό του Μαρουσίου. Στην πρώτη επίθεση το Μαρούσι εκμεταλλεύτηκε τα αργά πόδια του Μπάκστερ και τροφοδότησε τον Μαυροκεφαλίδη χαμηλά στην κίνηση. Νίξε με άνεση τον Αμερικανό, είχε μείνει 2 μέτρα πίσω. Καλαμπόκης πιέζεται από τον Χαραλαμπίδη. Φάουλ από τον γκάρ του Αμαρουσίου. Εδώ ο Γιάννης Καλαμπόκης. Ακόμα πιο σημαντικός ο ρόλος του φέτος στην δεύτερη σεζόν με την φανέλα των Κιανέρθρων. Μάιλς. Αυτός είναι το βαρόμετρο. Αυτό το κλειδί, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Και πριν, ας πούμε, ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, έκανε το πρώτο λάθος. Στα καλά παιχνίδια του Μάιλς, ο Πανιώνιος είναι άλλη ομάδα. Θυμηθείτε Κωνσταντινούπολη με την Εφές Πίλσεν. Θυμηθείτε το παιχνίδι με την Παρτίζαν. Θυμηθείτε το παιχνίδι με τον Άρη πριν από μερικές μέρες. Στα κακά όπως εκείνο στην Ρόδο με τον Κολοσσό, ο Πανιώνιος έχασε με κάτω τα χέρια. Μάιλς, ακόμα 6 δευτερόλεπτα για τον Πανιώνιο. Πέρασε ανάμεσα από δύο. Η πάσα για τον Μπάξτερ δεν κατάλαβε την πρόθεση του συμπατριώτη του. Αυτό εντάξει. Δεν χρειάζεται να πάει. Πάσα που περνάει ανάμεσα από δύο, να πάει στο λέγιο. Καραλαμπίδης δεν μπορεί να περάσει το κέντρο. Ο Μάιλ για τον Μπάξτερ τον κάρφωμα 5-4 από την πίεση που άσκησε ο Πανιώνιος. Κέντρο του γηπέδου. Κις. Δύο Αμερικάνοι ζευγάρι και στις δύο πλευρές. Θα πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής ο Κις. 7-4 για το Μαρούσι του Σύλλου Μαρκόπουλου. Τον είδαμε εδώ, τον άνθρωπο που αναμόρφωσε την ομάδα των Βορείων Προαστίων πέρσι. Αναλαμβάνοντας μεσούς περιόδου. Φάουλ μακριά από την μπάλα τον Καϊμακόβλου πάνω στον Νίκολη. Ήδη ο Πανιώνιος έχει 3 λάθη σε λιγότερο από 3 λεπτά στο παιχνίδι. Μπάξερ χαμηλά, βήματα τα οποία υποδεικνύει ο Νίκος Πιτσίλκας. Για να το ξαναδούμε. Πράγματι. Φάουλ από τον Μάιλς πάνω στον Κις. Πάνω κάτω ίδιο καψκέδι ο Αμερικάνοι. Λίγο ψηλότερο. Ο Μάιλς είναι πολύ πιο δυνατό κορμί, πολύ πιο αθλητικό κορμί. Είναι και πιο νέος, ο άλλος δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός. Σου δίνει την εντύπωση ότι είναι ψηλότερο. Δεν είναι πάνω από ένα 86 ο Μάιλς. Δεν μιλάω για Μπόι. Στον Μπόι μπορεί και να είναι πιο κοντός ο Μάιλς. Εξαιρετική συνεργασία, αλλά ο Μπάξτερ είναι εκεί για να σταματήσει τον Μαυροκεφαλίδη πάνω στο lay-up. Μάιλς αναγκάζεται να πατήσει φρένο. Ανάμεσα το σκρίνι, πάσα για τον Μπάξτερ.
Δεν θα βρει ισορροπία. Δεύτερη προσπάθεια των Αμερικάνων. Επιμένει ότι Μαυροκεφαλίδη μπορεί να έχει πλεονέκτημα, γιατί μπορεί απ' έξω να πάει μέσα για να κερδίσει ταχύτητα. Σε δύο περιπτώσεις. Καλά. Δεν κερδίσει ταχύτητα. Μια φορά έγινε. Ο Μαυροκεφαλίδη, ο οποίο προέρχεται από πολύ μεγάλο παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι στη Λάρισα. Απέναντι στην ΑΕΛ. Απέναντι στην Ολύμπια. Ο οποίο εδώ όμω πουλάει πολύ φθηνά την μπάλα. Συνεργασία του με τον Χαραλαμπίδη. Εδώ Λουκάς Μαυροκεφαλίδης ανήκει στον Ολυμπιακό. Αγωνίζεται ως δανεικός στο Μαρούσι. Μάιλς. Ακόμα 5:50 για την πρώτη περίοδο. Βέτκοβιτς με τον Στίβενσον. Θα πάρει το φάουλ. Εδώ ο Αμερικανός. Για δεύτερη σεζόν στα Βόρεια Προάστια, ήρθε πέρσι κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δύο βολές για τον Τσβέτκοβιτς, τον 24χρονο Σέρβο Γκάρ Φόρβουρτ. Ο Πανιώνιος έχει την ευκαιρία με τις βολές του Τσβέτκοβιτς να περάσει για πρώτη φορά μπροστά. Πρώτη πάντως πήγε στο σίδερο. Επτά-επτά. 5:42 για την πρώτη περίοδο. Χαραλαμπίδης απέναντι στον Καλαμπόκη. Στίβενσον με τον Τσβέτκοβιτς. Άλλη μια όμορφη συνεργασία με το Μαρούσι να σημαδεύει αυτούς που κόβουν μέσα στη ρακέτα. Διαφυλικό φάουλ έχει δώσει ο Στίβενς. Κέρδισε εδώ ο Στίβενσον, έφαγε την προσποίηση ο Τσβέτκοβιτς. Για διαφυλικό βεβαίως καταλογίστηκε, διότι κατέβασε το χέρι του ενώ ήταν εκτός ισορροπίας. Χωρίς καμία δυνατότητα. Γιατί να σταματήσει την μπάλα. Το να βρεθεί εκτός ισορροπίας είναι φυσικό μετά την προσποίηση αυτή. Απλώς, όπως πολύ σωστά είπε σήμερα, έβαλε το χέρι για να μήπως κερδίσει τη φάση και αυτό βέβαια. Με τις βολές του Στίβενσον, το Μαρούσι είναι ξανά μπροστά. 9-7. 5:31 για την πρώτη περίοδο. Ήδη από τα πρώτα λεπτά έχουμε πάρει μια γεύση για το τι θα επακολουθήσει. Κις για τρεις. Ο rebound, ο Μαυροκεφαλίδης νικάει κατά κράτος του ψηλούς του Πανιωνίου. Και τον Μπάξτερ που έσπευσε ξανά να τον κόψει ψηλά. 11-7. Ξανά εδώ. Ανάμεσα σε τρεις. Καλαμπόκης. Μπάξτερ. Άλλη μια συνεργασία με κλειστά μάτια ανάμεσα στους δύο Αμερικανούς του Πανιωνίου. Ο Μάιλ Σέρβερ, ο Μπάξτερ προφοδοτήθηκε χαμηλά. Δύο βολές από το φάουλ του Μαυροκεφαλίδη. Μέχρι στιγμής πάντως αυτή η μονομαχία είναι περίπου στα ίδια. Άγινε πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Μπάξτερ ένα καθαρό πεντάρι ρακέτας με εμβέλεια που δεν ξεπερνάει τα 3 μέτρα. Λουκάς Μαυροκεφαλίδης κάτω σε ένα τεσάρι. Πολύ εκλεπτισμένες κινήσεις όμως, χαμηλά στο λόγο. Στίβενσον. Καϊμακόγλου. Καραλαμπίδης. Για δύο Μαυροκεφαλίδης. Τράβηξε τον Μπάξτερ έξω. Και 13-9 με τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την προηγούμενη αγωνιστική. 6 πόντοι του με 3 στα 4 εντός παιδιάς. Καλαμπόκης παίρνει την baseline. Πολύ όμορφο καλάθι. Τον πρόλαβε η βοήθεια, αλλά είχε την δυνατότητα με το χερό του πάτημα να αλλάξει κατεύθυνση. Είδατε με ποιο τρόπο τελείωσε τη φάση. 13-11.
Μανιούνιος εξακολουθεί να πιέζει ψηλά, να ανεβάζει την άμυνά του ψηλά. Και ένα δευτερόλεπτο ο Κις. Κι άλλο rebound. Μαυροκεφαλίδη, σερβίρι για τον Χαραλαμπίδη αυτό. Και έξοχη, έξοχη πάσα που άδικα πήγε χαμένη, γιατί ο Χαραλαμπίδης έχασε ένα lay-up μπροστά από δεχάνω. 13-11, 3 και 37 για την πρώτη περίοδο. Ο Νίκολιτς για τρίτς. Το rebound ο Κις. Χαραλαμπίδης. Ο Στίβενσον βγήκε από το screen, εκτελεί για τρεις. Το rebound ποιος. Υπάρχει φάουλ. Κάποιος έσβησε στο καημάκο. Μαρούση ανανέωσε μία ακόμα επίθεση. Πάντως κάτι το οποίο δεν υπολογίσαμε καθόλου είναι ότι ο Πανιώνιος υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να είναι κουρασμένος μετά από τις δύο παρατάσεις που έπαιξε την Τετάρτη με τον Άρη, έτσι. Ήταν αγωνιστικά λεπτά απέναντι στον Άρη. Αυτό θα πρέπει να το πούμε από την αρχή και πολύ κακός δεν το λάβαμε υπόψη μας. Μαρούση συνεχίζει να ανανεώνει τη μία επίθεση μετά την άλλη. Ο Ροκεφαλίδης. Εκεί στην κορυφή. Πάει ο Μαυροκεφαλίδης τελικά για το screen. Καϊμακόγλου. Να βάλει την μπάλα χαμηλά με τον Νίκολιτς. Υπάρχουν βήματα. Νομίζω ότι έκανε περισσότερες από μία φορά βήματα στη φάση αυτή ο Καϊμακόγλου. Είναι πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο εκρηκτικός από τον Νίκολιτς. Αλλά εδώ πράγματι επιβεβαιώνεται αυτό που λες. Έχει κάνει βήματα και στην πρώτη περιστροφή. Ο Νίκολιτς έμεινε μπροστά την μπάλα και κέρδισε τη φάση. Βέτκοβιτς για δύο. Rebound στα χέρια του Μαυροκεφαλίδη που έχει ήδη 3 και 6 πόντους. Κις. Θα κάνει ό,τι θέλει απέναντι στον Μάιλ στην Σταυρωτή. 15-11. Πάντως τα σημάδια που έδειξε από την αρχή ο Μάιλ είναι ότι μάλλον δεν είναι η μέρα του σήμερα. Επειδή μιλήσαμε για αστάθεια. Εδώ πάντως θα βάλει το πρώτο του καλάθι, έχει ήδη δύο λάθη. 15-13. Να υπενθυμίσουμε πάντως ότι Τετάρτη εναντίον του Άρη έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Ίσως το καλύτερό του με τη φανέλα του Πανιωνίου. Καραλαμπίδης. Καϊμακόγλου. Βάζει την μπάλα στο παρκέ για το Μαυροκεφαλίδη. Ψηλή του Αμαρουσίου. Συνεχίζουν να συνεργάζονται εξαιρετικά απέναντι στους πολύ πιο βραδείς Νίκολιτς και Μπάξτερ. Λουκάς Μαυροκεφαλίδης στη γραμμή για δύο βολές. Επτά η πόντη του, 16-13. Αν βάλει και αυτή μάλλον θα βγει για να πάρει τη θέση του Μαυροκεφαλίδης. Έχοντας κάνει ήδη μεγάλη ζημιά στην άμυνα του Πανιωνίου. Πράγματι 17-13 μάλλον. Με τον Μαυροκεφαλίδη να αποσύρεται έχοντας 8 πόντους με 2-2 βολές, 3-4 δίποντα και 3 rebound. Ακόμα 1-42 για την πρώτη περίοδο. Ξαντόπουλος, ο νέος τιμονιέρης του Πανιωνίου. Στίβενσον πήγε στον... Μάιλς πήγε στον πάγκο. Ξαντόπουλος με το αριστερό άτσο, αλλά τελείωμα ο Μαυροϊδής στο rebound. Κις. Θα βρει στον αέρα το Ραΐσεβιτς, θα καταφέρει να διατηρήσει την ισορροπία του. Καλάθι και φάουλ. Εδώ το Μαρούσι είναι και δυνατότητα να αποσπαστεί. Ήδη βρίσκεται 6 πόντους μπροστά. Αν βάλει και τη βολή ο Κις θα πάει σε 7. Μιλήσαμε για την καταλυτική προσφορά του Μαυροκεφαλίδη. Μην παραγνωρίσουμε όσα προσφέρει ο Κις μέχρι στιγμής. Το Μαρούσι έχει 6 πόντους με 3 στα 3 δίποντα. Κανένα λάθος, μία ασίστ και ένα κλέψιμο. Εκείνο που βλέπω πάντως είναι ότι το Μαρούσι, ο Πανιώνιος δεν έχει την ταχύτητα, τη φρεσκάδα και τη φρεσκάδα που είχε στα προηγούμενα μάτς. Δείγμα ότι μπορεί πράγματι να είναι κουρασμένος από το μάτς Τετάρτη. Μπάξτερ. Βέτκοβιτς. Καλαπόκης.
για 3. Το rebound ο Κις. Διαφορά είναι σε 7. 1 και 2 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου και το Μαρούς έχει τη δυνατότητα να την διευρύνει. Ξανά ο Πανίωνες πιέζει ψηλά. Το φάουλ από τον Ξανθόπουλο στον Κις. Χρειάστηκε λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας ομάδας ο Αμερικάνος, παίξει επίσημα στην ΑΕΛ, αλλά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει πως πράγματι μπορεί να σηκώσει το βάρος από το τιμονιέρι για την ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου. Εξαρτάται με ποιο τρόπο το εννοείς. Ο σκόρερ ναι, ως οργανωτής δεν νομίζω τόσο. Αλλά για να είναι αποδοτικός, για να είναι αποτελεσματικός ο Κις και γενικά η χημεία του Αμαρουσίου, αν τον θεωρείς το σκόρερ, δηλαδή αν τον περάσει το 2, θέλει στον Άσο ένα παίκτη ο οποίος να τον καλύπτει αμυντικά, δηλαδή να έχει μεγαλύτερο κορμί, να κάνει τις οικονομικές δουλειές, να οργανώνει κτλ. Ο οποίος δεν υπάρχει αυτός ο παίκτης. Και οι τρεις playmaker του Αμαρουσίου είναι περίπου στο ίδιο boy, στην ίδια κοψιά. Ήδη είναι με 2 οργανωτές ο Σούλης Μαρκόπουλος στο παρκέ. Έχει περάσει και ο Κουμπουράς. Εγώ θα τους έλεγα 2 κάρτες. Από οργανωτές ή εκτελεστές. Ο Χαφ αντί του Κις. 54 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. 22-13. Πίεση από την πρώτη πάσα από την πλευρά του Αμαρουσίου. Ξανθόπουλος με τον Κουμπούρα. Σβέτκοβιτς είχε χώρο, δίστασε. Η πάσα για τον Ραΐσεβιτς την πούλησε την μπάλα. Ο Σβέτκοβιτς, δεν ξέρω, στα τελευταία παιχνίδια μοιάζει σαν κάτι να έχει πάθει. Μετά τον τραυματισμό του. Ναι, δεν είναι καλά. Με εξαίρεση το παιχνίδι με την Παρτίζαν. Πανιώνιος έχει ήδη 5 λάθη. Καλή άμυνα πάνω στην μπάλα του Τσανθόπουλου για 3 ο Στίβενσον. Στα 2 δευτερόλεπτα ο Αμερικανός φέρνει διαφορά στις 12. Σε 9 μάλλον. Όχι, δεν έχει γραφτεί το καλάθι. Δεν έχει γραφτεί το καλάθι, ε. Νομίζω δεν έχει γραφτεί. Πράγματι, 25-13. Πανιώνιος υπέπεσε στο έκτο του λάθος. Πουλάει τη μία μπάλα μετά την άλλη. Δεν έχει ενέργεια, δεν έχει... Και φάνηκε αυτό το πράγμα από τις πρώτες επιθέσεις. Ο Κις για τα τελευταία 3,7 δευτερόλεπτα στο παρκέ. Έχει μία ακόμα ευκαιρία το Μαρούσι. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Για παράδειγμα ο Τσβέτκοβιτς, έτσι. Στην αρκό του μπάσκετ, στην αρκό του αθλητισμού, σέρνεται. Και δεν τον έχει βγάλει δευτερόλεπτο προπονητής. Δεν ρίσκαραν με μία μακρινή πάσα. Λύστηκε ο Κις, με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να νικήσει το χρονόμετρο και δύο αντιπάλους. 25-13, φινάλε πρώτης περίοδου. Ο Μαρούσι σίγουρα δεν έχει εξασφαλίσει κάτι, δεν έχει κάτι σίγουρο στα χέρια του, ωστόσο δείχνει αποφασισμένο να βάλει τον Πανιώνιο μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Πάντως έχει σίγουρα κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλό ξεκίνημα, έτσι. Διότι έκλεισε το δεκάλεπτο με σχεδόν double score. Για πάμε όμως σε διαφημίσεις. Σε ένα λεπτό.
Επιστρέφουμε στον Άγιο Θωμά ύστερα από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου της αναμέτρησης ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Πανιόνιο 25-13. Στο συν 12 η γηπεδούχη και τον λόγο έχει ο Νικήτας Αυγουλής. Στον πάγκο του Πανιωνίου ακούστηκε αυτό ακριβώς που είπατε στο ξεκίνημα της μετάδοσης, ότι που είναι η φρεσκάδα σας, γιατί δεν τρέχετε, δεν έχετε καλές επιστροφές, δεν δείχνετε ενέργεια στην άμυνα. Ο κύριος Τριφούνοβιτς στάθηκε περισσότερο στο πώς πρέπει να παίξει αμυντικά η ομάδα του και θα δούμε κατά τη διάρκεια του δεκαλέπτου και ασφυκτικό πρες στο Μάρους. Αυτό είναι ρίσκο όταν μια ομάδα δεν έχει... Με τι δυνάμεις. Δυνάμεις, δεν έχει συνοχή κατ' επέκταση. Αν πιέσει μπορεί πολύ εύκολα αυτό να αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις πας σε ένα συντηρητικό πλανό, αλλά βεβαίως αυτό το πλην 12 από τα 10 πρώτα λεπτά το χρεώνει τον Αλεξάνδρο Τριφούνοβιτς να σκεφτεί άλλα πράγματα. Κις προσπαθεί να εκμεύσει το φάουλ απέναντι στο Μάιλς, τον πίεζε ο χρόνος. Το σούτ ήταν έρμπολ. Ο Μάιλς επέστρεψε. Ενώ στο παρκέ για πρώτη φορά για τον Πανιόνιο είναι ο Γιωργαλής. Και συνεχίζει ο Χαφ αντί του Στίβενσον. Καλάθι και φάουλ. Αυτή τη φορά ο Μάιλς έδωσε συστημένη πάσα στον Μπάξτερ. Σκόραρε για το 25-15 και πάει και στη γραμμή. Κοιτάξτε εδώ. Σούλης Μαρκόπουλος ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο με τον πιο βαρύ του ψηλό, το πιο γερό κορμί που διαθέτει, τον Ανδρέα Γλυμιαδάκη. Ο οποίος όμως στην προηγούμενη φάση βρέθηκε ένα μέτρο πίσω. Έμεσο τρίποντο από τον Μπάξτερ, 25-16. Πανιόνιος επιχείρησε να ασκήσει πίεση, το είδατε όμως, με υποτυπώδη τρόπο. Ο Πανιόνιος είναι σε ζώνη. Κις για τρεις. Λινιαδάκης σε ένα ακόμα επιθετικό ριμπάουν για το Μαρούσι. Το τέταρτο. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό για το Μαρούσι, να μπορεί να ανανεώνει χαμένες επιθέσεις. Ο Μπούρας. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά, χαφιά 3, 28-16. Είναι καλό σούτερ, τουλάχιστον με αυτές τις τάσεις ήρθε ο Φιλανδός, εντάξει, εντός κάποιος εισαγωγικών. Και το βέβαιο είναι ότι ο Μαρούσι έχει λογική στο παιχνίδι του, διαβάζει την άμυνα και εκμεταλλεύεται τις καλύτερες προϋποθέσεις που δημιουργεί. Το είδαμε στην προηγούμενη φάση, διείσδυση από τον Μπούρα. Μάιλς να πάρει το φάουλ με την εκρηκτικότητα. Καιρό του πάτημα δεν πρόλαβε ο Γλυμιαδάκης να τον αντιμετωπίσει ψηλά. Κοιτάξτε εδώ. Πού να τον αντιμετωπίσει, γιατί ήταν μακριά από το καλάθι και ο Μάιλς τώρα έβγαλε εκτός ισορροπίας. Αμερικάνος είναι ταχύς, είναι γερό κορμί. Είναι ένα point guard το οποίο μπορεί με την ίδια άνεση και να σκοράρει αλλά και να δημιουργήσει. Γενικότερα πολύ ψηλή ποιότητα παίκτη, αν ήταν και λίγο πιο συνεπής. Έχει φοβερά πατήματα. Το jump stop του είναι καταπληκτικό. 28-18. Με τον Miles να έχει 4 πόντους και 2 assist. Ακόμα 8 και 2 για το ημίχρονο. Ψάχνει τον Γλυμιαδάκη χαμηλά. Υπάρχει φάουλ από τον Μπάξτερ εκεί στην τερατομαχία. Εδώ ο Ανδρέας Γλυμιαδάκης. Πάντως ο Μπάξτερ μόνο τον Γλυμιαδάκη μπορεί να νιώσει έτσι σαν ίσο προς ίσο. Κις. Με τον Καλαμπόκη, πολύ δύσκολη προσπάθεια, τραβηγμένη. Ο rebound ο Ράιτσεβιτς. Αυτό το οποίο σκέφτηκε ο Μάιλς ήταν πολύ έξυπνο, αλλά στην εκτέλεση τον γλίτωσαν οι συμπαίκτες του από λάθος. Μάιλς το screen από τον Μπάξτερ, πάει μέχρι το τέλος. Θα χάσει όμως το lay-up, ο Μπάξτερ είναι εκεί.
Ο Κις όμως τον κερδίζει σε αυτή τη μονομαχία. Και θα πάρει το φάουλ από τον Γεωργαλή, έχω την εντύπωση. Ο έσπρεψε να βοηθήσει τον Καλαμπόκη. Μεργανός ζητάει βολές. Αλλά νομίζω ότι οι διαιτές έχουν υποδείξει το σωστό, η μπάλα απ' έξω. Το βλέπουμε εδώ. Έχει κάνει λάθος ο Γεωργαλής. Ο Γεωργαλής, αν μείνει ακίνητος και δεν τόσει το κορνέρ, θα πάρει επιθετικό φόλ. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα τρακάρει επάνω του αντίπαλος. Και εδώ ο Κις νομίζω ότι κάνει φάουλ τον Καλαμπόκη, τον οποίο τον αγκιστρώνει. Κούρας. Ακόμα 7 και 19. Κις για 2. Μερικανός και κίνησε ζεστός. Έχει χάσει... πάρει όλο το παιχνίδι πάνω του, κλατάρει, δεν μπορεί να αντέξει. Έχει χάσει 3 συνεχόμενα σουτ. Αν το κυνηγήσει με λίγη περισσότερη συνέπεια η άμυνα του Παλαιονίου. Μπάξερ χαμηλά. Θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Μαυροκεφαλίδη λογικά, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει τον Αγλινιαδάκη, πράγματι. Εδώ είναι, εδώ τώρα ο Πανιόνιος κάνει μια κίνηση που μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική. Βεζορόσκι και Μάιλς μαζί. Ο μπάγκο για πρώτη φορά ο Γιάννης Καλαμπόκης και στην γραμμή ο Μπάξερ. Το βέβαιο είναι ότι από συν 12 του πρώτου δεκαλέπτου ο Πανιόνιος ισορρόπησε σε ένα βαθμό τα πράγματα. Δεν επέτρεψε στο Μαρούσι να τρέξει, να διευρύνει το σερί του. Τώρα, αν θα μπορέσει να μειώσει περισσότερο και να γίνει απολυτικός, έχουμε χρόνο να το δούμε. 28-20. Ναι, προς το παρόν δείχνει να ψιλοελέγχει την κατάσταση. Ασκεί πίεση. Τρώει δευτερόλεπτα από την επίθεση του Αμαρουσίου. Καραλαπίδης με τον Ζωρόσκι. Θα πάει μέχρι το lay-up. Ξανά ο Μαυροκεφαλίδης. Εδώ είχαμε από το Φιλανδό καλή ενέργεια, διάβασε σωστά την άμυνα. Κακό τελείωμα. Πήγε μέσα, τελείωμα. Αλλά είχαμε αυτό ακριβώς. Είχαμε κακό τελείωμα. Γλίστρηση, μπάλα τα χέρια. Ξέρεις, σε αυτά μπορεί να παίζουν και ρόλο το ότι δεν παίζει πολύ. Σήμερα του δίνεται μια ευκαιρία. Δεν είναι εύκολο να την αρπάξεις αμέσως. Κένταλ αντί Ραϊσεβιτς. Νικήτα Βουλή. Βροειδής αντί Κλινιαδάκη. Ακολουθεί στο μαρκάρισμα ο Σούλης Μαρκόπουλος και παρατηρεί τις αλλαγές του αντιπάλου και ακολουθεί στην άμυνα. Μαυροκεφαλίδη στη γραμμή. Πρώτη του χαμένη. Πάντως αυτό το καλάθι που σουτάρει ο Μαυροκεφαλίδης, έχω την αίσθηση ότι γέρνει πολύ προς τα κάτω. Είναι αντικανονικά το στεφάνι. Είμαστε και λίγο ψηλά εμείς εδώ που καθόμαστε, οπότε μπορούμε να το δούμε. Και απορώ, δεν έκανε έλεγχο κανείς. Γέρνει καταφανώς, είναι αντικανονικά τοποθετημένο. 29 ο Μαυροκεφαλίδης, εκεί ακριβώς είναι και η διαφορά, 29-20. Ζωρόσκι. Πήρε το σκριν και ήταν για 3. Μάχη για το rebound, ο Ζωρόσκι. Καταρχάς κέρδισε το Χαραλαμπίδη, αλλά η μπάλα τα δικά του χέρια. Σίγουρα ήταν μια καλή προσπάθεια από την πλευρά του Ζωρόσκι. Κούρας με το Μάιλς. Μαυροκεφαλίδης. Πολύ καλή πάσα από τον Χαραλαμπίδη. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, μάλλον ο παίκτης που ανοίξει τον Ολυμπιακό και φέτος αγωνίζεται στο Μαρούσι, γίνεται ο πρώτος για το Μαρούσι με περισσότερους από 10, για το 31-20. Μάιλς άλλαξε απόφαση στον αέρα, το ξανασκέφτει, σούταρε. Ναι, στα καλά του. Μαρούσι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον ενδιασμό, αλλά έχει ακόμα 15 δευτερόλεπτα για αργόμενη επίθεση. Κούρας για 3. Μαυροκεφαλίδης. Ο οποίος κάνει δράψεις στα επιθετικά rebound. Όχι γιατί έχει έναν ιδιαίτερο δυναμισμό ή πηδάει ψηλά. Έχει καλές αποθετήσεις. Έχει ήδη 4
από τα 6 επιθετικά rebound της ομάδας του. 31-20. Ακόμα 5-15 για το ημίχρονο, υπάρχει time out. Ο Πανιώνιος δεν έχει κάνει λάθος, άλλο λάθος από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Είχε 6 το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν ξέρω αν από το... επιστρέφουμε σε ένα λεπτό, λοιπόν, εδώ στο Μάρος. Ύστερα από σχεδόν 15 λεπτά εδώ στον Άγιο Θωμά. Μαρούση εναντίον Πανιωνίου για την 7η αγωνιστική της Α1. Λέγαμε νωρίτερα ότι ο Πανιώνιος δεν έχει υποπέσει άλλο λάθος ύστερα από το πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά επί της ουσίας τι, κερδίσει ένα πόντο. Ήταν στο πλην 12 στην πρώτη περίοδο. Και το Μαρούση έχει ξανά την μπάλα δικιά του. Ξανά ο Ντουσανίφκοβιτς στο πλάνο μας. Προπονητής Εθνικής Σερβίας ξανά. Δουνταρχός. Τεράστια προσωπικότητα, όχι μόνο του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου μπάσκετ. Ο Μπούρας πιέστηκε, έχασε την ισορροπία του και εν τέλει έδωσε την μπάλα στον Πανιώνιο. Νικήτα Βουλή. Ο Τριφούνοβιτς διέγνωσε ότι η άμυνα του Αμαρουσίου για να αντιμετωπίσει τα pick and roll της δικής του ομάδας παίζει κλειστή άμυνα. Για τον λόγο αυτό ζήτησε από τους παίκτες του να μην διστάζουν να σουτάρουν όταν έχουν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να ανοίξει αυτή η κλειστή άμυνα και να βρουν τις λύσεις που θέλουν με το pick and roll όπως τώρα. Ξανά ο Μπάξτερ συνεχίζει να κάνει φράψη. 15 πόντι με 5 στα 6 δίποντα και το παράδοξο για Μπάξτερ. 5-5 βολές μέχρι τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Πάμε στην ημότητα που θέλει χάσει τώρα. Τον κάρφωσες. Μόλις είπες 5-5. Μπάξτερ έξω. Μπάξτερ του 50% συνεχίζει. 6 στις 6 για 31-23. Πανιώνιος κατά την προσφυλή του συνήθεια ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Καραλαμπίδης. Μαυροκεφαλίδης. Πίεσε η άμυνα του Πανιωνίου. Μάλλον συμπτωματικά η μπάλα έμεινε στα χέρια των γηπεδούχων. Στο 0 το τρίποντο από τον Χαραλαμπίδη και άλλο επιθετικό ρυπό. Παλεύουν σε όλα τα επιθετικά ρυπό. Παλεύουν όλες τις χαμένες μπάλες οι παίκτες του Μαρουσίου. Και φυσικά όποιος παλεύει ένα μίδωτο, έτσι. Μαυροειδής, αυτή τη φορά θα υποπέσει σε βήματα. Δεν διάβασε σωστά την φάση και τρεις μπροστά του. Πήγε στο στόμα του Λύκου. Δεν μπορούσε να κάνει. Αφού δεν πήρε την πάσα εκεί και οι άλλοι ήταν ταμπουρωμένοι, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν είχε καν γωνία να πασάρει. Σορόσκι. Για τρεις. Ο rebound. Ποιος. Ο Ζωρόσκι, ο οποίος έχασε ένα πέναλτι. Αλλά ο Πανιώνης έχει ξανά την επίθεση με τον Κέντα, ο οποίος ήταν ενόχλητος και δίστασε από τα 4 μέτρα. Τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν υπάρχει ψυχολογία. Τουλάχιστον συγκεκριμένη στιγμή. Μάιλς. Πήγε εκεί να νικήσει δύο. Αυτό που κάνει ο Μάιλς δεν υπάρχει τώρα στο μπάσκετ. Είναι ο Γιουρούση, είναι το Λουμπούκι, είναι one man show. Η λύση έδωσε ο Γιωργαλής. 31-25. Διαφορά στους 6. Ο Πανιώνιος ακόμα πιο κοντά. Καραλαμπίδης. Μαυροειδής. Δεν βρήκε ισορροπία. Ναι, αλλά ο Μαρούσης αναπιάζεται. Έχει βγει από το ρυθμό. Ο Μάιλς για 3. 31-28. Φάνηκε. Το πλην 12. Φάνηκε, άλλαξε ο ρυθμός και το Μαρούσι σταμάτησε να πατάει γερά στο παρκέ. Ίσως γιατί ο Μαρκόπλος αναγκάστηκε να αποσύρει το κις και δεν υπήρχαν σταθερά στηρίγματα στην περιφέρεια. Αυτό έδωσε θάρρος στον Πανιώνιο που βγήκε ακόμα πιο ψηλά να πιέσει, καθώς δεν κινδύνευε. Ούτε ο Χαραλαμπίδης, ούτε ο Κουμπούρας είναι εκεί, δεν μπορούν να κάνουν
την ίδια ζημιά. Και είχαμε αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, δηλαδή τη διαφορά να έχει πέσει στους 3 πόντους. Έχουμε διαφημίσεις. Θα μείνουμε εδώ. Ο νούμερο ένα παράγοντας πάντως για την επιστροφή του Πανιωνίου παραμένουν τα λάθη. Συνεχίζει με 0 στη δεύτερη περίοδο. Από την άλλη πλευρά την βλέπουμε το μεγάλο μέτωπο του Αμαρουσίου, τον κύριο Άρη Βοβό. Τι θα πει με λόγω μέρα, τον ιδιοκτήτη, γιατί έχει και ένας άλλος υποδοχείας του Αμαρουσίου. Είναι και τυπικά πρόεδρος, ναι, είναι και τυπικά πρόεδρος. Ξεκίνησα να λέω το Μαρούσι πλέον έχει μόλις ένα λάθος λιγότερο από τον Πανίον. Ήρθα στα 5. Αν διαβάζουμε καλά τη στατιστική που δεν φαίνεται και τόσο καλά. Και είδαμε από την κάρτα το 8-0 του Πανιωνίου στο τελευταίο 1-12. Επιστρέφουν τώρα στο Μαρούσι Στίβενσον και Κις. Αλλά ήδη ο Πανιώνιος πατάει διαφορετικά στο παρκέ. Νικήτα Αυγουλή. Και έχει άλλη ψυχολογία. Νικήτα, λέγε. Πρώτη επιλογή στις επιθέσεις του Αμαρουσίου, το pick and roll του Κις με τον Μαυροκεφαλίδη και με τον Γλυνιαδάκη. Αν φτάσει βέβαια να κάνει οργανωμένη επίθεση μετά το press του Πανιωνίου. Και δεύτερη επιλογή το ξεμαρκάρει στο σουτ του Στίβενσον, ο οποίος θα βγαίνει από ένα back screen. Ο press πάντως στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν αρκετό για να δικαιολογήσει το λάθος. Το λάθος ήταν αβίαστο από την πλευρά του Στίβενσον. Γιαννούλης είναι νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Πανιωνίου. Θα πρέπει να πάρει κάποιες ανάσεις στον Μπάξτερ. Γιάνταλ για 3. 31-31 και το παιχνίδι σουτ, ξεκινάει από την αρχή. Σουτ με καλές προϋποθέσεις, ήταν ελεύθερος ο Γιάνταλ. Ήταν η τρίτη τελική πάσα του Μάιλς. Έκανε ένα τρελό πριν, αλλά γενικότερα δείχνει να βρίσκει τα πατήματα. Τώρα ο Μαρκόπουλος ετοιμάζει ένα κόλπο που θα δούμε, θα το πιάσει, μάλλον θα βάλει τον Καλάδη σε θέση 4 για να ανοίξει την άμυνα του Πανιωνίου. Είπε εδώ και έχασαν ένα ακόμα ανενόπινο τρίποντο. Ο Πανιώνιος έχει την ευκαιρία να προηγηθεί. Αλλά αν μπει ο Καλάδη σε θέση 4 μπορεί να αποκτήσει πλεονέκτημα ιδιότυπο στην επίθεση ο Μαρούσι, αλλά τι θα γίνει στην άμυνα. Καλάδη πράγματι περνάει σε θέση 4. Ήταν βέβαιο ότι θα μπει στο 4. Αντί του Μαυροκεφαλίδη και επισήμανση. Με το βαρύ σχήμα, με το Γλυνιαδάκι που ξεκίνησε στην πεντάδα από το δεύτερο δεκάλεπτο, ουσιαστικά το Μαρούσι δεν πήρε τίποτα. Έγινε πιο ευάλωτο στις διεισδύσεις. Απλά πρέπει να κρύψει κάπως το Καλάθι στην άμυνα, αυτό θέλω να πω. Καλάθι στην πρώτη του σεζόν μετά από το κολέγιο. 31-32, ο Πανιώνιος μπροστά. Ήταν με 12 πίσω το φινάλε της πρώτης περίοδου, 25-13. Στίβενσον να μιλάει για τον Γλυνιαδάκη, είχε δημιουργηθεί μισμάτς. Η πάσα στο ψηλό, το φάουλ. Τον τάρανε πολύ εκεί πίσω. Για την άλλη επιστρέφει ο Ξανθόπουλος. Είναι δεδομένο ότι παρότι και το Μαρούσι έχει αισθητά βαθύ ρόστερ. Υπήρχε, όπως σωστά είπε, στο μίσμαντς, καθώς ο Κις ήταν πάνω στον Κένταλ, αλλά έσπευσαν και οι άλλοι να κλείσουν. Ξεκίνησα να λέω ότι ο Μαρούσι δεν στερείται λύσεων, αλλά ο Πανιώνιος σίγουρα έχει πιο βαθύ ρόστερ. Ή αν προτιμάτε λύσεις με μεγαλύτερη ποιότητα μέχρι την άκρη του πάγκου. Η καλύτερη ισορροπία ο Πανιώνιος, μεταξύ μπροστινής γραμμής, ψηλών και γκάρ. Πράγμα που δεν έχει το Μαρούσι. Και αυτό φάνηκε στην προηγούμενη περίπτωση, όταν ο προπονητής του αναγκάστηκε να ξεκουράσει λίγο τον Κις και μείνανε μέσα τα λιμά. Κουράστηκε ο Κις, έχασε 3 σουτ, πήγε υποχρεωτικά στον πάγκο και ο Πανιώνιος πλέον είναι εδώ. Σορόσκι, Κένταλ, Γιοργαλής, τα 4 δευτερόλεπτα απέναντι σε 3. Κένταλ στάθηκε τυχερός και θα βάλει τον καλάθι. Τυχερός εκεί για το τελείωμα της φάσης. Εκεί ήταν αποφασισμένος και πολύ δυναμικός. Στην καραμπόλα που του έδωσε. Ακριβώς. 32-34. 1-20 για το ημίχρονο. Κις με τον Ξανθόπουλο. Κερδίσει το φάουλ. Πάντως ο Κις, κοίταξε να δεις, Γιώργο. Είναι προσωπικότητα, είναι καλός παίκτης.
αλλά για να έχεις τον Γκις θα πρέπει, δηλαδή να τον έχεις σύμφωνα με την αξία του, θα πρέπει όλο το παιχνίδι να περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Αυτό δεν ξέρω, νομίζω ότι μάλλον αδικεί το Μαρούσι παρά το ευνοεί. Γιατί το Μαρούσι τουλάχιστον από front line έχει, έχει τη δυνατότητα να παίξει ένα διαφορετικό μπάσκετ. Και το είδαμε στα πρώτα λεπτά με τους ψηλούς να κινούνται χωρίς την μπάλα, να κόβουν, να δημιουργούν αποστάσεις από τους αντιπάλους, να πετυχαίνουν καλάθια με πολύ όμορφες συνεργασίες. 34-34 με τον Αμερικανό να επιστρέφει στο σκοράρισμα. Ζωρόσκι, Γιαννούλης, Ξανθόπουλος. Γιαννούλης χαμηλά στα 5 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να πάει υποχρεωτικά στο ένας εναντίον ενός. Θα ιτηθεί από τον Γλυνιαδάκη, αλλά η μπάλα έφτασε στα δικά του χέρια μετά το τριπλή καραμπόλα. Όλες οι καραμπόλες τελευταίες φάσεις είναι υπέρ του Πανιωνίου. Για να δούμε όμως τι θα πούν οι διαιτητές. Υπάρχει θέμα για το αν έχει λήξει ο χρόνος ή όχι. Εδώ η μπάλα πάντως χτυπάει. Χτύπησε η Στεφάνη. Στεφάνη, ήταν όμως εντός χρόνου ή όχι. Για να δούμε. 2, 1, 0 έχει λήξει. Έχει λήξει. Άρα δεν πρέπει να μετρήσει το καλάθι του Γιάννη. Σύμφωνα τουλάχιστον με το χρονόμετρο του Super Sports στον αέρα, δεν πρέπει να μετρήσει. Νικήτα, έχεις το λόγο. Τις διαβουλεύσεις ο κύριος Ακάσογλου προσπαθεί να εξηγήσει στους διαιτητές τι έχει συμβεί, γιατί οι δύο προπονητές διαφωνούν. Η μπάλα έχει ακουμπήσει Στεφάνη, λέει ο Νίκος Πιτσίλικας, και έπρεπε να έχει ανανεωθεί άμεσα το χρονόμετρο. Καλά, πες το ότι είχε. Όχι, εσύ δεν πεις τίποτα. Όχι, μην του το πεις, διότι εσύ, εσύ δεν θα παρέμβεις σε καμία περίπτωση. Όχι, βέβαια. Το replay δείχνει ότι μάλλον η προσπάθεια του Ζωρόσκι είναι εκπρόθεσμη. Εντάξει, έχουν κάνει λάθος, ο χρόνος είχε λήξει πριν η μπάλα χτυπήσει στο Στεφάνη. 34-36. Από το πρώτο καλάθι του Γιάννη Γιαννούλη. 37 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Κις δημιούργησε το ρήγμα. Στίβενσον για τον Γλυνιαδάκη. Άλλη μια όμορφη συνεργασία για τον Μαρούσι μετά από αρκετή ώρα. Γύρισε η μπάλα με τρεις αστραπιές πάσες. Και κοιτάξτε. Εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε εδώ. Ο αλτρουισμός του καλάθι. Πήρε την μπάλα στη γωνία και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να σουτάρει. Και πόσο μάλλον αυτός που είναι φοβερός σουτέρ. Αλλά προτίμησε πάσα σε ακόμα πιο ανοιχτό συμπαίκτη. Και τελικά όλη αυτή η νοοτροπία κατέληξε στο να βγάλουν την αντίπαλη άμυνα εκτός ισορροπίας. 36-36. Champions επιστρέφουν. Απολαύστε 15 από τους 16 αγώνες στα αθλητικά κανάλια Nova Sports. Μην χάσετε την Τρίτη. Και την Τετάρτη. UEFA Champions League 2008-2009. Περισσότερο στην Nova. Οι αγώνες είναι μια χορηγία της Ford και του PlayStation. Χορηγή του UEFA Champions League. Βρήκαμε. Ώρα για βόλτα. Τώρα στο Γερμανό, το νέο Sony Ericsson C905 Cybershot με κάμερα 8,1 MP. 20 εκατομμύρια βόλτες, ένας προορισμός. Γερμανός.
Επιστρέψαμε στο Μαρούσι με 28,5 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. 36-36 ο Πανιώνιος έχει την μπάλα. Σαντόπουλος με τον Κουκούρα. Γιοργαλής, πάσα χαμηλά για τον Γιαννούλη, προσποιείται. Θα πάρει το φάουλ για τις δύο βολές. Τα 6,7 δευτερόλεπτα εδώ ο Γιάννης Γιαννούλης. Ο σέντερ παλιάς τεχνολογίας, είδες πώς βρίσκει τον τρόπο να φέρνει αποτελέσμα. Αν έχεις τόσο μυαλό. Αν το βάλεις να πηδήσει, αμφιβάλλω αν θα φτάσει πάνω από βρεγμένη εφημερίδα. Ταλαιπωρήθηκε και από τραυματισμούς στο ξεκίνημα του. Αλλά είναι αξιοθαύμαστος γιατί επιμένει. Και εμένα μου αρέσει γιατί είναι ψηλός, ο οποίος παίζει πάνω από όλα με το μυαλό. Και τον είδε στο παιχνίδι με τον Άρη για το κύπελο μεσοβδόμαδα ότι η εμπειρία του, η κλάση του αν θες, έδωσε στον Πανιόνιο σε μια πολύ δύσκολη στιγμή πλεονέκτημα. Και βέβαια τον Γιαννούλη πάνω απ' όλα πρέπει να το θαυμάζουμε για την επιμονή του, γιατί οποιοδήποτε άλλος με τα προβλήματα που αντιμετώπισε θα τα είχε παρατήσει. Θα είχε κλατάρει. Στα 32 του πλέον ο Γιάννης Γιαννούλης. Ακόμα 6,7 δευτερόλεπτα για να πάμε στο ημίχρονο. Εδώ νωρίτερα μια όμορφη συνεργασία από την πλευρά του Πανιωνίου για το πολύ δύσκολο καλάθι από τον Κένταλ. Πάντως εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι φτάσαμε ας πούμε στο σημείο να έχουμε μπροστά μας ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, καθώς οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες και έχουν δημιουργηθεί όλες οι προϋποθέσεις για να δούμε μια μάχη επίσης όρης με εντελώς απρόβλεπτο αποτέλεσμα πλέον. Νικήτα Αυγουλή. Μια επίθεση 6 δευτερολέπτων σχεδιάζει ο Σόλης Μαρκόπουλος, αμυντικό rebound ζήτησε από τον Καλάθη. Στο Χαραλαμπίδη, στον Κις, αναλόγως την πίεση που θα ασκήσει ο Πανιώνιος. Ο σκοπός είναι η μπάλα να καταλήξει στα χέρια του Μαυροκεφαλίδη και αυτός να εκδηλώσει επίθεση, ο οποίος θα φύγει γρήγορα στην επίθεση του σώματος του. 36-37 μπροστά ο Πανιώνιος. Από το πλην 12 του πρώτου δεκαλέπτου στο συν 1, 6,7 για το ημίχρονο. Και έχει δεύτερη βολή ο Γιάννης Γιαννούλης. Τρεις βολές. Γιατί δεν διεκδικείται εδώ το ρυμπάουν. Διεκδικείται. Πώς δεν διεκδικείται. Επέλεξε ο Πανιώνιος να μην πάει στο επιθετικό rebound. Όχι, τους έδειξε ο Πιτσίλκας. 36-38, για να δούμε. Η πρώτη πάσα στον Κουμπούρα. Πάνω του Καλαμπόκης, θα μπερδευτεί. Υπάρχει όμως φάουλ από τον Ραϊτσεβιτς. Και στα 2,5 δευτερόλεπτα το Μαρούσι έχει βολές. Να εδώ ξανά το σλάλομ από τον Κουμπούρα. Και το φάουλ από τον Ραϊτσεβιτς. Μαυροειδής αντί Μαυροκεφαλίδη για την διεκδίκηση του rebound. Πανιώνιος έχει βάλει χαμηλό σχήμα ώστε να προλάβει να τρέξει για να εκμεταλλευτεί αυτά τα 2,5 δεύτερα. Μονάχα ο Ραϊτσεβιτς ως ψηλός στην πεντάδα. 2 στις 2 και 38-38. Ζωρόσκι από πολύ μακριά. Έτσι λοιπόν το ημίχρονο θα ολοκληρωθεί με τις δύο ομάδες ισόπαλες. 38-38. Τα συμπεράσματος. Είδαμε δύο διαφορετικά δεκάλεπτα. Το πρώτο με πολύ μεγάλη υπεροχή του Αμαρουσίου. Το δεύτερο απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Ο Πανιώνης με τον ίδιο τρόπο. Και οι οποίες ας πούμε εικόνες, παραστάσεις και εμπειρίες τον κάνουν τις δυσκολίες, ορισμένες από τις δυσκολίες του ελληνικού πρωταθλήματος να τις βλέπεις σαν παιχνιδάκι. Δεν και λίγο άλλωστε ότι κατάφερε να γυρίσει μια διαφορά που είχε φτάσει στους 12 πόντους εύκολα και απλά επί της ουσίας. Όλα έτοιμα για την τρίτη περίοδο. Δεν ξέρω αν η Νικήτας Αυγουλής κατάφερε να υποκλέψει κάτι.
από τους δύο προπονητές. Νικήτα. Τις περισσότερες από τις οδηγίες του Σούλης Μαρκόπουλος τις κατανάλωσε μιλώντας στον Μπίλι Κις. Του ζήτησε να διαβάζει περισσότερο την άμυνα του αντιπάλου. Δεν, του είπε δεν είναι απαραίτητο σε κάθε φάση να πετύχεις εσύ το καλάθι. Ο Αμερικάνος έδειχνε να συμφωνεί και πλέον θα δούμε ίσως πιο ομαδικό παιχνίδι από τον Αμερικάνο του Αμαρουσίου. Πάντως έστω και αν τη μοιράσει την μπάλα στο τέλος. Το θέμα είναι ότι εκεί δεν μπορεί να παίξει χωρίς την μπάλα. Το αποτέλεσμα όλα να κινούνται γύρω από αυτόν. Κένταλ Γεωργαλής στην πρώτη επίθεση του Πανιωνίου. Πιέζει τον Μάιλς. Βγήκε από τα σκρίν ο Μάιλς, αλλά είχε φάει το ξύλο της χρονιάς του μέχρι να μπορέσει να βγει και να πάρει την μπάλα. Θα κερδίσει πάντως το φάουλ από τον Κις, που είναι το πρώτο του. Κανείς παίκτης δεν έχει φτάσει στα τρία από τις δύο ομάδες. Εδώ ο Αμερικανός. Δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα, πέρσι με την ΑΕΛ, φέτος με το Μάρους. Και κάνει μεγάλη καριέρα στο Ιταλικό πρωτάθλημα και ειδικότερα στην Βαρέζε. Ζωρόσκι. Θα μπλέξει εκεί ανάμεσα στις πληγάδες. Ο Κένταλ όμως θα κερδίσει το φάουλ από τον Γλυνιαδάκη. Εδώ ο Γλυνιαδάκης γλίτωσε την ομάδα του από δύο σίγουρους πόντους, αφού πρώτα όμως έχασε μαζί με τους υπόλοιπους το αμυντικό rebound. Δύο βολές λοιπόν για τον Καναδό που έχει 5 πόντους αλλά και 4 rebound. Ήταν καταλήπτης μαζί με τον Miles, κυρίως αυτοί οι δύο, στο φινάλε του παιχνιδιού της προηγούμενης αγωνιστικής με την ΑΕΛ. 38-40 με τον ψηλό του Πανιωνίου να έχει φτάσει τους 7 πόντους όσους έχει και ο Miles. Μπάξτερ έχει 16, αλλά δεν ξεκίνησε στην πεντάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Κις. Τώρα παίζει μπάσκετ ο Μάιλς. Ο Κις. Για τον Γιαννούλη μπροστά του. Ο Καλάθης είναι 7 ώρες ελεύθερος στη γωνία με τον πλησιέστερο παίκτη, γιατί έχουν φλωτάρει όλοι πίσω, περιμένουν το Κις να μπει μέσα και να μπει μέσα και δεν είναι την μπάσα. Δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Αυτό που παίξε στην προηγούμενη φάση ο Κις είναι για κλωτσές, να πιέσει ο προπονητής και να το ξαναβάλει ποτέ μέσα. Μάιλς. Μαρούς εν τέλει θα κλέψει από την παρακινδυνευμένη πάσα. Προβλέψει μια προτιμάτε. Πάσα του Αμερικανού, επιθετικό φάουλ όμως από τον Γλυνιαδάκη πάνω στο Γιοργαλή. Και γι' αυτό ο Κις φταίει. Γιατί τρελαίνεται ο Γλυνιαδάκης, γιατί δεν ξέρει τι θα κάνει ο Κις. Ο οποίος θέλει την μπάλα και τριπλάρει. Πάντως δεν είχε προλάβει να πάει στο low post. Καλά τώρα, τέτοιο. Τέταρτο φάουλ από τον Γλυνιαδάκη. Θα τους κάνει όλους ο Κις τρελούς. Να το ξέρεις. Στη θέση του ο Μαυροκεφαλίδης πολύ γρήγορα σε δύο συνεχόμενες φάσεις έφτασε τα 4 φάουλ ο κριτικός center four με τα 2 και 16. Miles το φάουλ, όχι βήματα από τον Μαυροκεφαλίδη, ήταν μπροστά ο Νίκος Πιτσίλκας. Αμερικανός έφτασε τα 4 λάθη. Αυτό ήταν το 7ο του 8. Έχασε και μία επίθεση πριν. Ξανά ο Μάιλς. Καραλαμπίδης, Μαυροκεφαλίδης χαμηλά με τον Γιαννούλη. Ελίσσεται, ήρθε η βοήθεια, πάσαρε. Έκλεψε όμως ο Μάιλς τον εφηδιασμό. Ο Πανιώνιος τελειώνει τη φάση. Ο Γεωργαλής 38-42. Ο Πανιώνιος στο συν 4. Από την πιεστική και αποτελεσματική του άμυνα βρήκε παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Από ένα πασέρ σαν το Μάιλς ήταν εύκολη υπόθεση και να σερβίρει τον Γιοργαλή. Κις. Ακόμα 8 δευτερόλεπτα. Στίβενσον. Ο Μαυροκεφαλίδης από τα 5 μέτρα. Φτάνει τους 13. 40-42 το πρώτο καλάθι του Αμαρουσίου. Γιαννούλης. Μάιλς. Ακόμα 9 δευτερόλεπτα για τον Πανιώνιο. Καλάθι και φάουλα τον Αμερικανό. Όχι μόνο είχε την εκρηκτικότητα να περάσει το Μαυροκεφαλίδη, αλλά και την δύναμη στο κόρα-κόρ το τελείωμα της φάσης. Εντάξει, αφού πέρασε και δεν μπορούσε να το θέσει. Γιατί τα πατήματα είναι πάντα δυνατά. Και του επιτρέπουν να σηκώνεται ψηλά.
Οπότε να έχει σιγουριά και αποτελεσματικότητα στα λέει. 40-44, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό εδώ στον Άγιο Θωμά. Επιστρέψαμε στον Άγιο Θωμά. 7-26 για την τρίτη περίοδο. 40-44 μπροστά ο Πανιώνιος. Βλέπουμε εδώ και τους περίπου 50 φιλάθλους που βρίσκονται στην εξέδρα. Ο Νικήτας Αυγουλής έχει το λόγο. Η άμυνα ήταν αυτή που ενόχλησε τον Σούλη Μαρκόπουλο στις τελευταίες φάσεις. Ζήτησε από τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν τα πικινόλου του Πανιωνίου πλέον με heads out και επιστροφή στον παίκτη, δηλαδή προσποίηση ότι θα γίνει αλλαγή με τον ψηλό. Από εκεί και πέρα στην επίθεση ζήτησε από τον Κις να δίνει την μπάλα πιο γρήγορα για να μην κόβει τον εφηδιασμό της ομάδας του και ζήτησε από τους υπόλοιπους παίκτες να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο, αν αυτό βέβαια είναι δυνατόν. Από το έμεσο τρίποδο του Μάιλς ο Πανιώνης για πρώτη φορά στους 5, 40-45 και πιέζει από την πρώτη πάσα. Εκεί θα βρει στήριγμα στον Στίβενσον. Καλάθης. Λάθος, ή αν προτιμάτε το κλέψιμο από τον Γιωργαλή. Καλάθης μετά το λάθος που έκανε θα πάει στον πάγο για να επιστρέψει ο Καϊμακόγλου. Ο Μαρούσι έχει ήδη 3 λάθη τώρα από 3 λεπτά στην περίοδο. Ο Γαλής θα κλειστεί, αλλά είναι πεισματάρης. Η μπάλα όμως θα μείνει στα χέρια του Μάιλς που δεν αντιλήφθηκε ότι ο χρόνος ήταν στο όριο για να εκλέψει. Εδώ ο Αλεξάνδρος Τριφούνοβιτς και από την άλλη ο Σούλης Μαρκόπουλος και οι συνεργάτες. Και εδώ ο Γιωργαλής, ο οποίος πολύ γρήγορα έχει μαζέψει 4 rebound στο παιχνίδι, ειδικότητά του. Φάουλ από Ζωρόσκι, εδώ η κατάσταση με καλά, ισορροπία. Έγκαιρη προσαρμογή πάνω στο Μαυροκεφαλίδη. Πρόχνει τον εφηδιασμό ο Γιωργαλής, υπάρχει φάουλ από τον Στίβενσον. Και βολές. Ο Πανιώνιος προοδευτικά παίρνει το πάνω χέρι. Την ευκαιρία να χτίσει μια διαφορά 7 πόντων. Γιωργαλής πάντως πάταλα την πρώτη ευκαιρία από την γραμμή. Ως μη γεννόμενη βολή. Μπήκε νωρίτερα παίκτης του Πανιωνίου να εκδικήσει την μπάλα. Το καλά της επιστρέφει στη θέση του Στίβενσον τώρα. Αυτή τη φορά στη θέση 3. Και Μαυροκεφαλίδης. Καλά της ο οποίος είναι μια περίεργη περίπτωση έτσι όπως τον χρησιμοποιούν το Μάρους. Παίζει συνέχεια δύνατη πλευρά, δεν του δίνουν την μπάλα να σουτάρει. Δεν πάει κατά λόγο. Κις. Φάλα το Γιαννούλη. Αν έχεις το καλάθι μέσα και δεν εκμεταλλεύεσαι τα επιθετικά του πλεονεκτήματα, τότε έχεις να υποστείς μόνο τις αμυντικές αδυναμίες. Γιατί πράγματι στην άμυνα έχει αδυναμίες. Είδαμε και τον Κώστα Μίσα στην εξέδρα. Κις Καϊμακόγλου. Από τον Καϊμακόγλου δεν έχει πάρει τίποτα το Μαρούσι απόψε, που είναι από τις σταθερές της ομάδας του Μαρκόπουλου και φέτος. Καϊμακόγλου έχει επιχειρήσει ένα δίποντο όλο και όλο και παραμένει στο 0.
Καλαλαμπίδης. Μαύρο κεφαλίδης για τον Κις. Το μπλοκ από το Μάιλς τα ίσα εντυπωσιακά. Καλό να βγάλεις. Έτσι το μπάσκετ πρέπει να τιμωρεί. Διότι πάει να σουτάρει πάνω σε άμυνα και έχει δεξιά ελεύθερη πάσα σε παίχτη να σουτάρει μόνος. 40-47. Με τον Πανιόνιο από το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου να δείχνει αποφασισμένος να πάρει τον έλεγχο στα χέρια του. Κοιτάξτε ξανά πόσο ψηλά ο Μάιλς σταμάτησε τον συμπατριώτη του. Και με την πέμπτη του τελική πάσα έδωσε την ευκαιρία στον Γιωργαλή για το κάρφωμα. Ο Μάιλς μπορεί να έχει 4 λάθη, αλλά έχει φτάσει ήδη τους 10 πόντους, έχει 5 ασίστ και 4 κλεψίματα. Και όλα αυτά με τον Τριφούνοβιτς να επιλέγει στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου να κρατήσει τον πιο παραγωγικό του παίκτη, τον Μπάξτερ, στον πάγκο και να δικαιώνεται από το αποτέλεσμα. Η πληγή του Αμαρουσίου, είτε σκοράρει είτε δεν σκοράρει, είναι ο Κις, ο οποίος παίζει με πολύ εγωιστικό τρόπο. Όλο το παιχνίδι, όλη η μπάλα πρέπει να είναι συνέχεια στα χέρια του και δεν έχει τις καλύτερες επιλογές. Και ταυτόχρονα είναι και πολύ αδύνατος αμυντικός. Ο Τουσανίκοβιτς τι να έλεγε άραγε για όλα αυτά, δίπλα στον Βαγγέλη Αγγέλου και τον Τάκη Λιβεράτο. Παρακολουθεί το παιχνίδι. Φέτος χωρίς ομάδα, χωρίς δουλειά. 9 μήνες το χρόνο. Αλλά ξανά την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σερβίας. Ο Άρης Βοβός σβήνει το τσιγάρο, έχει αγωνία προφανώς. Νικήτα Βουλή. Ο Αλεξάνδρ Τριφούνοβιτς κατανάλωσε όλο το time out για να δείξει αυτό το press του παίκτες του μέχρι να φτάσει η μπάλα στον Πίλη Κις. Στόχος του είναι να τρώει όσο το δυνατόν περισσότερα δευτερόλεπτα γίνεται από την επίθεση του Αμαρουσίου, ώστε να ξεκινάει στα 16-15 δευτερόλεπτα, όπως είπε. Και ταυτόχρονα να κουράζει και τον Κις, ο οποίος μην κρυβόμαστε, είναι και ρωτάρα, έτσι. Συγκεκριμένα είπε ότι ο Αμερικάνος τους αγχώνεται όταν τελειώνει η επίθεση και προσπαθεί να εκδηλώσει μόνο στην επίθεση. Αυτή τη φορά πάσα ρέγκυρα στο Μαυροκεφαλίδη. Ο Μαυροκεφαλίδης είδε την αδυνατή πλευρά και ο Καλάφης σημάδεψε για τρεις. Η φορά που δώσαν την μπάλα στο Καλάφης. 43-47. Γιαννούλης χαμηλά. Λιγοτάρι, μπάλα έξω για τον Γιωργαλή, απέναντι σε δύο. Ο Κένταλ ξανά στο επιθετικό rebound. Η ζημιά που έκανε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ο Μαυροκεφαλίδης στον Πανιόνιο την κάνει εδώ και ώρα ο Κένταλ. Κάτσε, έχουμε τεχνική ποινή νομίζω στον Μαρκόπουλο από τον Πιτσίλκα. Τι έγινε, Νικητά, για πες μας. Αμαρτυρήθηκε έντονα, ζήτησε επιθετικό φάουλ στη φάση που ο Γιωργαλής εφόρμησε στο καλάθι του Αμαρουσίου. Για να ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Αυτή που είδαμε σε πέντε, ξαναδούμε. Εδώ ο Σουλής Μαρκόπουλος. Αυτό πρακτικά σημαίνει βολές και η μπάλα ξανά για τον Πανιόνιο. Κύριε σκηνοθέτα, μας ακούτε, να ξαναδούμε τη φάση ζητήσαμε. Μπράβο. Δεν υπάρχει κανένα επιθετικό. Η φάση είναι πεντακάθαρη. 43-49, 5-25 για την τρίτη περίοδο. Τώρα στη γραμμή θα πάει ο Μάιλς για τις βολές της τεχνικής ποινής. 4 βολές. Και η μπάλα για τον Πανιόνιο τη στιγμή που το Μαρούσι είχε βάλει το τρίποντο με τον καλάθι και γυρούσε να επιστρέψει. Μία στις δύο από το Μάιλς που έφτασε τους 11 και 43-50. Γιαννούλης όσο κάνει τη βρώμικη δουλειά και προσφέρει ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγο να πάει στον πάγκο. Ξανά σε ζώνη το Μαρούσι. Ζώνη 2-3. Κένταλ για 2. Καναδός είναι και απόψε όλα τα λεφτά για τον Πανιόνιο. Φτάνει τους 11 πόντους. Κοιτάξτε τον ξανά με άψογο στυλ. 2-3 δίποντα, 1-2 τρίποντα. Βάλτε και 5 rebound εκ των οποίων τα 4 επιθετικά. Καραλαμπίδης. Καλάθης για τον Καϊμακόγλου. Στο λέω πως με τον Κένταλ. Ήρθε ο Γιαννούλης για τη βοήθεια. Όχι όμως τόσο έγκαιρα προκειμένου να κλείσει το διάδρομο. Αν η μπάλα ξεχωρίσει γρήγορα από τα χέρια του Κις, κάτι καλό μπορεί να γίνει για το Μαρούσι. Όπως τώρα, όπως προηγουμένως.
Αν όμως μείνει κολλημένη εκεί, άστα. Ο πρώτος αποψινός πόντος του Κώστα Καϊμακόγλου για το 44-52. Και τώρα 45-52, 4-50 για την τρίτη περίοδο. Ζωρόσκι. Μάρωση πάντα σε ζώνη. Μάιλς. Πάσα για τον Γιαννούλη, όμως δεν μπόρεσε να περάσει κάτω από το καλάθι και να τελειώσει τη φάση. Πίεση όμως, ή αν προτιμάτε η επιπολαιότητα των παικτών, ο Μαρουσίου στήξε την επίθεση. Ξανά ναι, γιατί πήγανε με μια γρήγορη αλλά ρυψοκίνδυνη πάσα να βγουν αμέσως στον εφηλιασμό. Εδώ ρίσκαρε και ο Μάιλς, αλλά από χέρια παίκτη του Αμαρουσίου μπαλά βγήκε εκτός. 12 δευτερόλεπτα λοιπόν ο Πανιώνιος που πουλάει με τη σειρά του αυτός τώρα την μπάλα και στο μερό μπλοκ από τον Κένταλ. Καλά να πάθει. Και η άμυνα από τον Γιαννούλη. Καλά να πάθει. Πηγαίνει στο lay-up το 1-85 και δεν δίνει δίπλα που τρέχει ο Καλάθης με, μετά 2-8. Να βάλει την μπάλα εύκολα. Για να το ξαναδούμε. Εδώ. Κοίτα, δεν ξέρω, τον έδωσε τον καλάθι μόνο του. Τον έδωσε τον καλάθι μόνο του. Ανοιχτή πάσα υπήρχε να τη βάλει μόνο. Πάει να τη βάλει 1,85. Μπράβο. Και στη συνέχεια βεβαίως είναι η εμπειρία του Γιάννη Γιαννούλη. Έτσι, και όχι, πάση. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι η νόμη του μπάσκετ. Κάνει βλακεία, κάνει επιπολαιότητα. Α πούμε, εξωθεί τα πράγματα πέρα από τη λογική, πρέπει να τιμωρήσει. Ο Μαρούσι έχει φτάσει σε 6 λεπτά στην τρίτη περίοδο και ενώ ο Καϊμακόγλου έφτασε τα 3 φάουλ. Τα 5 λάθη. Νικήτα Βουλή. Ο Μπιλικής τραυματίστηκε, έδειξε να πονάει πολύ στο γονατό του και ζήτησε αλλαγή από τον Σολιμαρκόπουλο, ο οποίος τον αντικατέστησε με τον Φάνη Κουμπούρα. Ζωρόσκι πάνω σε άμυνα. Θα στοχίσει. Διαφορά είναι σε 7. Για να δούμε τον Μαρούσι αν θα λειτουργήσει διαφορετικά χωρίς τον Αμερικανό. Καραλαμπίδης για 3. 48-52. Πρώτο δείγμα θετικό. Βγήκε. Βγήκε από την κάτω μεριά ο Χαραλαμπίδης. Πήρε την... Παράδοξο ξέρεις ποιο είναι, ότι σύμφωνα με την επίσημη στατιστική, και δεν είναι βεβαίως, μου φύγει τα παιδιά του Κώστα Γαλάνη, τυπικά δεν έχει κάνει λάθος, και έχει μηδέν λάθη. Επί της ουσίας όμως, ισχύουν αυτά που σας είπε νωρίτερα ο Φίλιππος Συρίγος. Γιατί τα λάθη, τι ποια είναι τα λάθη, λάθος πάσα, ντρίμπλα, double dribble, βήματα ή επιθετικό φάουλ. Ο Κις κάνει λάθος επιλογές. Νικήτα Βουλή. Αλεξάνδρα Τριφούνοβιτς κάλεσε time out γιατί όλη του η άμυνα ήταν προσαρμοσμένη με δεδομένο ότι υπάρχει Κις στο Μαρούσι. Από τη στιγμή που έγινε αλλαγή, άλλαξε τα δεδομένα στην άμυνά του. Ενώ στην επίθεση για την αντιμετώπιση της ζώνης ζήτησε από τον Κένταλ όταν βρει τις προοπτικές να σουτάρει, να πάρει έστω και μακρινό σουτ. Κένταλ είναι από εκείνους που βοήθησαν τα μέγιστα για να αλλάξει η εικόνα της αναμέτρησης. Τώρα είναι δίδυμο με τον Baxter στην πεντάδα. Ο Γιαννούλης πήγε στον πάγκο και ο Καλαμπόκης θα πάει στη γραμμή. Γιουργαλής κάνοντας για μία ακόμα φορά μπόλικη από την βρώμικη δουλειά πηγαίνει στον πάγκο. Ξανά ο Τσβέτκοβιτς στο παρκέ. Ο Γιουργαλής είναι ο ιδανικός παίκτης για να πιάσει έναν καλό επιθετικό να το μαργάρει, να προθύρει. Να κλέψει μπαλιές, να πάρει rebound γιατί είναι κάρδιο μέτρα. Και βέβαια στην επίθεση να παίξει με αλτρουισμό. Γιατί είναι γνωστό, δεν παίρνει πολλές προσπάθειες.
48-54, 3 και 5 για την τρίτη περίοδο. Κουμπούρας. Ελεύθερος για τρεις ο Χαραλαμπίδης. Το χάρισε το σούτο Μάιλς. Ολιγόρησε στιγμιαία και τιμωρήθηκε. Τρίτο τρίποντο από τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Εγώ όμως βλέπω ότι ο Κουμπούρας προσπαθεί να κάνει τον playmaker. Όχι το one man show. Η διαφορά στους τρεις. Λιγότερο από 3 λεπτά για την περίοδο. Αλαμπόκης. Βέτκοβιτς πάτησε τη γραμμή. Ενδέκατο λάθος λοιπόν και για τον Πανιόνιο. Και το Μαρούσι από το πλην 7, αν δεν κάνω λάθος. Μόλις βγήκε ο Κις, άρχισε να εξορθολογίζεται το παιχνίδι. Φάουλ από τον Καλαμπόκη πάνω στο Χαραλαμπίδη. Ο να λαμβάνει πρωτοβουλίες, έχει καθαρό μυαλό και πάνω απ' όλα έχει σιγουριά. Και δύο βολές. Νικήτα. Η εντολή από τον πάγκο είναι να πηγαίνει μπάλα συνέχεια στο Χαραλαμπίδη. Στο time out το προηγούμενο ο ίδιος είπε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το αποδεικνύει. Εντάξει, είναι ο ζεστός παίκτης αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσει κανένας προπονητής και όπως επίσης και καμιά αντίπαλη άμυνα. Εδώ πάντως κάνει τη βολή. Την πρώτη που επιχείρησε απόψε, μένει στους 9 πόντους. ...52-54. Τρίτος παίκτης για το Μαρούσι με διψήφιο αριθμό πόντων μετά τους Κις και Μαυροκεφαλίδη και ο Χαραλαμπίδης. Έχει 7 συνεχόμενους όπως καταγράφει ο Νικήτας Αυγουλής. Φτηνό λάθος από τον Πανιόνιο. Κακή συνεργασία Καλαμπούκη και Κένταλ. Τους περνά ο Πανιόνιος στα λάθη. Και 0 στη δεύτερη περίοδο. Έχει κάνει 6 όμως την τρίτη. Όσα και στην πρώτη. Ακόμα θέλουμε 2 λεπτά και 10 δεύτερα. Κουμπούρας με τον Μάιλς. Καραλαμπίδης επάνω του είναι ο Καλαμπόκης. Πήρε το screen. Με Μακόγλου δίστασε για 3. Ακόμα 7 δευτερόλεπτα. Πάσα για το Μαυροκεφαλίδη, ήρθε για βοήθεια. Πολύ δύσκολο καλάθι και μπορεί να έχει γίνει και φάουλ στο Μαυροκεφαλίδη. Εδώ μέτρησε η πλαστικότητά του και η αίσθηση που έχει για να τελειώσει τη φάση. Κοιτάξτε εδώ. Τέτοια replay, θα χάσουμε τη φάση που παίζεται. 54-54. Ο Μαρούσι διαγράφει πολύ γρήγορα τη διαφορά με την οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ την τρίτη περίοδο. Ο Μάιλς δεν μπορεί να φέρει τον Πανιόνιο ξανά μπροστά, αλλά υπάρχει καινούργια επίθεση. Όντως έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην ανατροπή και η άμυνα ζώνης που έχει εφαρμόσει ο Μαρκόπουλος. Από εκείνη από την αριστερή μεριά που όταν επιτίθεται τον Πανιόνιος, έχει πρόβλημα με τα τεράστια χέρια του καλάθι που αλλοιώνουν πάσες και ανακάνουν σε λάθη. Εδώ είναι το κορμί του Μαυροκεφαλίδη που αναγκάζει τον Κένταλ να κάνει λάθος. 7ο λάθος του Πανιόνιου στην τρίτη περίοδο. Έτσι εμείς τα λάθη αποδεικνύονται ο καταλήτης για τον ρυθμό, για την εναλλαγή στο προβάδισμα, για το ποια ομάδα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, αν προτιμάτε. Μπορεί να υπάρχει σχετική ισορροπία, 13 για τον Πανιόνιο, 11 για τον Μαρούσι, αλλά το πότε έγιναν τα λάθη έρχεται σε συνέχεια με το ποιος έχει το πάνω χέρι. Νικήτα Βουλή. Τα πολλά λάθη του Άρων Μάιλς στη ζώνη του Αμαρουσίου ανάγκασαν τον Αλεξάνδρο Τριφούνοβιτς να αλλάξει εγκέφαλο στην ομάδα του. Πλέον ο Ξανθόπουλος αναλαμβάνει να οργανώσει τις επιθέσεις του Πανιωνίου. Ένα σουτέρ λιγότερος πάντως απέναντι στη ζώνη. Και δεν νομίζω ότι ο Ξανθόπουλος είναι και καλό, ιδανικός οργανωτής απέναντι στη ζώνη. Και ο Νικόλιτς στην πεντάδα αντί του Κένταλ. Αλλά και ο Ζωρόσκι σε πρώτη ευκαιρία. Ζωρόσκι ο οποίος δεν έχει βρει ρυθμό, έχει μόλις έναν πόντο. Χαραλαμπίδης συνεχίζει το κρεσέντο του και βάζει το Μαρούσι μπροστά. Επιστροφή, μεγάλη επιστροφή. 55-54. Μέσα σε ένα δεκάλεπτο που προς στιγμή φάνηκε ότι θα μπορούσε να είναι καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα. Αφού ο Πανιόνιος είχε προηγηθεί μέχρι και πόσο, 7-8 πόντους. Ναι. Είχαμε από ένα δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες το πρώτο ημίχρονο και το τρίτο μοιρασμένο. Με το Μαρούσι πλέον να προηγείται με 2, 1 και 12 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου.
Ξανθόπουλος με τον Μπάξτερ να ανεβαίνει για να του ανοίξει τον δρόμο. Πάντοτε απέναντι στη ζώνη. Τα δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η ζώνη. Κοίταξε εδώ τι γίνεται. Τους κλέψανε την μπάλα. Προσωπική επιτυχία του Σούλη να πει. Την ώρα που είναι πίσω, στείνει τη ζώνη και γυρίζει το μάτς. Τι πάει και ο Κις. Αυτό ήταν Θεοδόρο. Εντάξει. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Από τον Ζωρόσκι. Για να δικαιωθούν αυτά που φώναζα σε όλο και το προηγούμενο διάστημα εναντίον του Κις. Ζωρόσκι αυτή τη στιγμή στέλνει τον Χαραλαμπίδη ξανά στη γραμμή. Χαραλαμπίδης που μοιάζει με Σούπερμαν στα τελευταία 5 αγωνιστικά λεπτά. Έχει 8-0 σερί. Το Μαρούσι οφείλεται πολύ σε αυτόν. Νικήτα Αυγουλή, για πες τι γράφει το κοντέρ για τον Χαραλαμπίδη. Εν πολύ στα τελευταία 2 λεπτά, ο Χαραλαμπίδης με αυτή τη βολή έχει 11 πόντους, μία ασίστ και ένα κλέψιμο σε 1.45 αγώνα. Αυτό θα πει άμεση και καταλητική επίδραση στον ρυθμό της αναμέτρησης 58-54 με τον Κώστα Χαραλαμπίδη να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Σε αυτό το δεκάλο. Τώρα πήγε στον πάγκο για να πάρει τις απαραίτητες ανάσεις. Ακόμα 35 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Δεν μπορεί να παίξει απέναντι στον Ζόνι Πανηγυρίου, έχει κυκλοφορηθεί. Ζωρόσκι. Πέτκοβιτς ελεύθερος για τρεις. Ο Ζωρόσκι στο rebound. Αλλά πατάει τη γραμμή, ένα ακόμα λάθος. Όλα ξεκινάνε από την άμυνα. 9 λάθη ο Πανιόνιος σε λιγότερο από 10 λεπτά. Ο Πανιόνιος έχει χάσει το δρόμο προς το καλάθι για τη ζώνη του Μαρκόπουλου. Ο Κουκούρας οργανώνει. Θετικό φάουλ εδώ. Τον νίκησε η άμυνα του Πανιόνιου κατά κράτος. Τον έστειλε ο Ξανθόπουλος πάνω στο Ζωρόσκι. Ήταν η πρώτη επιπολαιότητα από τον Φάνη Κουκούρα που τα πήγαινε άψογα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι, απλώς παρασύρθηκε και πήρε το διάδρομο και πήγε μέσα. Και όταν πάρει το διάδρομο δεν έχει την κλάση να δει και να πασάρει. Θα πάει μέχρι και τέλος και ό,τι γίνει. Ο Νίκολιτς έχασε την μπάλα προς στιγμή και μαζί την ευκαιρία για ένα ελεύθερο τρίποντο. Σβέτκοβιτς το 0 από μακριά. 58-57. Ο Πανιόνιος μειώνει στον πόντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο της τρίτης περίοδου. Πάντως οφείλω να πω ότι οι διακυμάνσεις είναι σχεδόν συγκλονιστικές. Πέρασε με 12 στο πρώτο δεκάλεπτο το Μαρούσι. Επέστρεψε ο Πανιόνιος στο Φάρισε στο ημίχρονο. Μετά ο Πανιόνιος έφυγε με 8, δεν θυμάμαι καλά πόσους, στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Επέστρεψε το Μαρούσι, πέρασε με 4 και με την εκνοή μειώνει στον έναν τώρα ο Πανιόνιος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλα, τι θα δούμε όλα συνηγορούν υπέρ ενός εντελώς ανοιχτού, πολύ ενδιαφέροντος, σχεδόν συγκλονιστικού τελευταίου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε. Champions επιστρέφουν. Απολαύστε 15 από τους 16 αγώνες στα αθλητικά κανάλια Nova Sports. Μην χάσετε την Τρίτη. Και την Τετάρτη. UEFA Champions League 2008-2009. Περισσότερο στην Nova. Οι αγώνες είναι μια χορηγία της Ford και του PlayStation. Χορηγή του UEFA Champions League. Η Super League ζωντανά στην Nova. Την Κυριακή, όφι ΑΕΚ. ΠΑΟΚ Λάρισα. Super League 2008-2009. Καλή μπάλα στην Νόβα. Επιστρέψαμε. Καλάθης φλέρταρε εδώ με το επιθετικό φάουλ. Ο λάθος από τον Καϊμακόβλου.
Ζερόσκι. Πάει ένας εναντίον τεσσάρων και παρόλα αυτά θα δικαιωθεί. Είναι προϋπόθεση αυτή για τον Πανιωνίο να μπορέσει να επιτεθεί πριν σχηματιστεί η άμυνα ζώνης του Αμορουσίου. Γιατί απέναντι 59. Σε αυτή την άμυνα ζώνης έχει τεράστια προβλήματα και εκεί έχασε τη διαφορά. Ο Γκούρας. Στίβενσον. Ο Γκούρας ελεύθερος. Σουτ για τρεις. 61-59. Μα έχεις προσέξει τώρα τι σχήμα έχει ο Τομαρούς στο τερέν. Το Στίβενσον στο 2. Τρεις ψηλοί. Με 3,5 ψηλούς παίζει. Νικήτα Βουλή. Ο Αλεξάνδερ Τριφούνοβιτς έδειξε στους παίκτες του έναν τρόπο για να διασπάσουν τη ζώνη που τους έχει τόσο προβληματίσει. Pick and roll στα πλάγια. Σύμφωνα με το rotation της άμυνας, όπως έδειξε ο Αλεξάνδερ Τριφούνοβιτς στην αδύνατη πλευρά. Ναι, ναι, ναι. Στον παίκτη που βρίσκεται στην άκρη της περιφέρειας. Στον δεξιά ή στον αριστερά. Και μετά το pick and roll, με την προσαρμογή της άμυνας, τους έδειξε ότι στο weak side υπάρχει ελεύθερος παίκτης για σουτ. Πρόλαβε η άμυνα να καλύψει με την προσποίηση, όμως ο Νίκολιτς βρήκε ελεύθερο σουτ και 61-61. Εδώ βέβαια η κίνηση του Μαρκόπουλου περιέχει ρίσκο, έτσι, με ένα μόνο χειριστή μπορεί να τον παγιδεύσει η άμυνα του Πανιωνίου. Μαύρο Κεφαλίδης για τον Καϊμακόγλου, θα ιτηθεί από τον Νίκολιτς. Γενικότερα δεν έχει βρει ρυθμό απόψε ο Κώστας Καϊμακόγλου. Ζωρόσκι. Ο Μπάξτερ στο επιθετικό rebound θα κερδίσει το φάουλ. Δεύτερη φορά που ο Ζωρόσκι επιτέθηκε στο καλάθι χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Η μία πέτυχε καλάθι, τώρα τον έσωσε ο Μπάξτερ που πήγε στην γραμμή. Σου είπα ότι ο Πανιώνιος είναι υποχρεωμένος να το γυρίσει λίγο στο τουρλουμπούκι για να μην βρίσκει μπροστά του την άμυνα ζώνης. Ο Ζωρόσκι είναι ο τέλειος παίκτης γι' αυτό. Πρώτη χαμένη βολή από τον Μπάξτερ που δεν έχει σκοράρει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Όσο στο δεύτερο δεκάλεπτο πήγε στο μία σου και μία μου απέναντι στη ζώνη, βρέθηκε από κάτω. Και 6-6, 0-2 τώρα ο Αμερικανός, το φάουλ από Ξανθόπουλο πάνω στο Κουμπούρα. Ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Χαραλαμπίδης αντί του Στίβενσον. Πιο ορθόδοξο πλέον το σχήμα του Αμαρουσίου με δύο χειριστές, και τον Κουμπούρα αλλά και τον Χαραλαμπίδη. Κράτησε για λίγο δηλαδή το πείραμα με τον ένα γκάρ και τα τέσσερα φόρουρ κατ' ουσίαν για το Μαρούσι. Χαραλαμπίδης για δύο. Ο Ξανθόπουλος στο rebound, ακόμα 8 και 12. Γιατί αυτό έχει το φινάλε. Ξέρεις. Προφανώς γιατί ήρθε κρύος από τον πάγκο. Γιατί δεν βγήκε από screen να πάρει την μπάλα και να σουτάρει, την κουβάλισε. Σουτάρει μετά από τρίπλα. Ο Ξανθόπουλος απαντάει στην άμυνα που επιδεικτικά έμεινε 2 μέτρα μακριά του για το 61-63. Το πρώτο του καλάθι. Ο Μπούρας πέρασε ανάμεσα από τους δύο. Κάποιος από τους δύο σταμάτησε την μπάλα με το πόδι, ο Νίκολιτς. Φρέσκα λοιπόν 24 δεύτερα για τον Πανιώνιο. Το Πανιώνιο μου είναι μπροστά με δύο. Πιέζει ο Ξανθόπουλος, ο Κουμπούρας έχει πάντοτε την μπάλα στα χέρια του. Καϊμακόγλου για τρεις. Ούτε και τώρα. Σβέτκοβιτς. Μπάξτερ έχει πάρει θέση χαμηλά, αλλά η μπάλα δεν μπορούσε να περάσει. Κάτσε ισορροπία η άμυνα του Αμαρουσίου. Εκεί ο Μαυροκεφαλίδης μόνο με φάουλ μπορεί να το κάνει. Είναι υπογραμμένος εκεί να το κάνει το φάουλ, γιατί αν δεν το κάνει θα πάει το καλάθι σίγουρα. Και το έκανε έξυπνα. Όχι, όχι τόσο έξυπνα για να αποφύγει τις βολές. Έπρεπε να το κάνει ένα χρόνο νωρίτερα για να ήταν 100% λογική. Δεν υπάρχουν βολές. Δεν υπάρχουν βολές. Άρα λοιπόν ο Μαυροκεφαλίδης. Να, μπορεί να ήταν καλύτερο να είχε βολές για ο Μπάξτερ, για τον Μαρούς. Γιατί είναι στη φάση της αστοχίας τώρα. Ζωρόσκι. Ξανθόπουλος δημιουργεί το ρήγμα. Βέτκοβιτς για δύο. 61-65. Κάνει σπουδαία δουλειά ο Ξανθόπουλος δημιουργώντας ρήγματα
και δίνοντας ευκαιρίες στους παίκτες του. Σκόραρε και ένα καλάθι νωρίτερα ο ίδιος. Μπορεί να μην χρειάθηκε την ασίστ, διότι ο Τσβέτκοβιτς αναγκάστηκε να βάλει μπάλα στο παρκέ, αλλά τη φάση αυτός τη δημιούργησε. Εδώ η ρεβάνς του Μαυροκεφαλίδη από τον Μπάξτερ, καθώς τον πήγε στο δικό του γήπεδο, έξω από το ζωγραφιστό, όπου ο Αμερικανός είναι ευάλωτος. 61-65, δεύτερο φάουλ από τον Μπάξτερ. Καινούργια επίθεση για τον Μαρούσι, με 6-50 για το φινάλε. Δεν πρόλαβε ο Κουμπούρας να νικήσει το χρόνο. 5 δευτερόλεπτα. Δεκατρία τα λάθη του Αμαρουσίου, 14 μάλλον, με το προηγούμενο. Σβέτκοβιτς ξανά από τη γωνία. Μπάλα ίσα ίσα βρήκε το Στεφάνι. Καλάθης δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στον Χαραλαμπίδη, που ήταν με πλεονέκτημα στο ανοιχτό γήπεδο. 15-15 λοιπόν στα λάθη. Όποια ομάδα τρέχει σε ρίλαχον, οι αντίπαλοι είναι που τρέχει σερί στο σκορ. Όπως εδώ. Ο Κουμπούρας θα καρφώσει και το Μαρούσι μειώνει στο ένα καλάθι. 63-65. Το Μαρούσι δύο τελευταίες φάσεις έχει παίξει ρισκάρι στην άμυνα του. Του βγήκε για τις δύο φορές, αλλά δεν νομίζω ότι θα βγει συνέχεια. Σβέτκοβιτς. Ο Νίκολιτς για δύο. Στο ριμπάουν ο Μαυροκεφαλίδης. Φτάνει τα 8. Φάουλ από Τσανθόπουλο στο Κουμπούρα. Έξυπνο φάουλ για να αποφύγει τον διαγραφόμενο εφηδιασμό. Και τώρα σε ρωτάω εγώ. Με τον Κις να δείχνει να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στο πόδι. Ξαναβάζεις μέσα ή όχι? Μόνο στα δύο τελευταία λεπτά, αν είσαι στον πόντο, για να ποντάρεις σε μια ισχυρή προσωπικότητα. Και σε ένα πολύ αξιόπιστο σουτ. Κουμπούρας. Ακόμα 5-40. Καλάθης. Κλινιαδάκης θέλει την μπάλα χαμηλά. Ο Μπάξερ θα του κάνει φάουλ. Τρίτο φάουλ από τον Αμερικανό του Πανιωνίου. Δύο ομαδικά για τον Μαρούσι, 4 για τον Πανιώνιο. Αυτό είναι ένα θέμα, διότι από το επόμενο φάουλ ο Μαρούσι πηγαίνει έτσι κι αλλιώς στην γραμμή. Για δύο καλάθες. Ο Μαυροκεφαλίδης μάχεται και κερδίζει κατά κράτος τον Νίκολιτς, παρότι ο Μαυροβούνιος είχε πλέον ευκότερη θέση. Ναι, αλλά ο Νίκολιτς μπορεί να έχει μειονεκτικότερη θέση, αλλά νομίζω ότι οι σπατούσες του έχει μαρμελάδα, κολλάει στο παρκέ και γενικά δεν έχει την δύναμη που απαιτείται. Βολές λοιπόν για να ανταπεξέλθει σε φάση έγκαιρση. Αν ο Χαραλαμπίδης είναι ο άνθρωπος που έτρεξε την αντεπίθεση του Αμαρουσίου, ο Μαυροκεφαλίδης είναι ο σταθερότερος από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Έχει 15 πόντους και 9 rebound, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά. Πατάλησε όμως μια δεύτερη βολή απόψε, έχει 3 στις 5. Άρα λοιπόν και την ευκαιρία να ισοφαρίσει. ...64-65... Επιστρέφει ο Κις. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε, μήπως η ξεκούραση του έκανε καλό. Ή αν θα συνεχίζει να ρίχνει ζαριές στο παρκέ για το Μαρούσι. Διαφορά στον πόντο και ακόμα 5-15. Μάιλς που επέστρεψε και αυτός. Νίκολιτς. Ο Μάιλς με 9 δευτερόλεπτα. 6 τώρα. Δεύτερη πάσα. Ζωρόσκι. Μάλλον άργησε, πρόλαβε όμως το χρονόμετρο ο Τσβέτκοβιτς και σουτάρει για 3. Για το 64-68. Βρήκαν την αδύνατη πλευρά με ιδανικό τρόπο και την κατάλληλη στιγμή. Ρεσιτάλ υπομονή στην προηγούμενη φάση από το Πανιόνιο. Λινιαδάκης, καλάθι και φάουλ. 66-68, μεγάλο μάτς στον Άγιο Θωμά. Εγώ θα έλεγα ότι ο Ανδρέας Λινιαδάκης δικαιούται περισσότερο, μεγαλύτερο μερίδιο από το επιθετικό παιχνίδι του Μαρουσίου.
Περισσότεροι έχουμε την αίσθηση ότι ο Γνιαδάκης είναι ένας φιλός για τα rebound, για τα block, για τα screen. Είδαμε εδώ όμως ότι απέναντι στον Baxter έκανε πολύ όμορφη κίνηση στην baseline και τελείωσε η φάση. Καταρχήν αν του δώσεις την μπάλα μέσα και φάουλ μόνο να πάρει, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ εύστοχες βολές. Πράγμα σπάνιο για center 2 και 16. 67-68. Ο Μάξ ξανά στον πόντο με το έμεσο τρίποντο του κριτικού. Πάντοτε το Μαρούς στη ζώνη. Μάιλς. Προτιμά τον Ζορόσκι. Γιαννάκης έκλεισε και ανάγκασε τον Πανιόνιο στο λάθος. Πανιόνιος έχει κάνει 11 λάθη μετά το ημίχρονο. Τα περισσότερα έχουν γίνει απέναντι στη ζώνη. Ο Κις με τον Μάιλς. Δουλεύει πίσω από τα σκρίνα ο Χαραλαμπίδης. Άλλαξε η άμυνα και ο Νίκολιτς και πάνω του. Κις. Κακό σουτ, καθαρίζει ο Νίκολιτς. Βεβαίως υπήρχε και πίεση από τον χρόνο για να μην αδικούμε τον Αμερικανό. Ήταν υποχρεωμένος να πάρει. Εγώ δεν τον αδικώ τώρα γιατί πριν κρίνει σουτάρι, κοιτάξε να δει αν έχει πάσα και δεν είχε. Μάιλς πίσω από την πλάτη, η φάση του αγώνα για τον Νίκολιτς, ο τρόπος που σέρβιρε την ασίστ στο Μάιλς, κοιτάξτε το. 67-70. Για να μην παρεξηγούμε, θα υπάρχει σύνδεση του Μάιλς. Βεβαίως. Από την 7η ασίστ του Αμερικανού. Αγκή συνεργασία Χαραλαμπίδη και Μαυροκεφαλίδη. 16 τα λάθη του Αμαρουσίου. Ο Χαραλαμπίδης βρήκε τον Μαυροκεφαλίδη εκτός ισορροπίας, το ανάποδο βήμα. Σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Ο Σορόσκι τα ήθελε και τα έπαθε εκεί. Ο μπλοκ από τον Γλυνιαδάκη. Όταν κάνεις τέτοια επίθεση πάνω στο ψηλό χωρίς να τον έχεις βγάλει εκτός ισορροπίας, είσαι καταδικασμένος. Θα γίνεις highlight. Ακόμα 3 και 10. Γιαννούλης επέστρεψε αντί του Μπάξτερ. Είναι φορτωμένος με φάουλ. Πάντοτε στη ζώνη 2-3. Ο Μαρούσι, ο Νίκολιτς για 3. Και αυτός μιλάει για τον Πανιόνιο σε ένα καθοριστικό αυτό, σημείο. Αυτό το τρίποντο μπορεί να είναι το παιχνίδι. Ο Νίκολιτς έφτασε τους 7. Και η διαφορά στους 6. Κις. Χαραλαμπίδης θέλει να απαντήσει. Η μπάλα για τον Πανιόνιο, ο οποίος με 2-38 για το φινάλε ανεστοχίσει σε αυτή την επίθεση με διαφορά στους 6, τότε είναι φανερό πως έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι ο Πανιόνιος είναι πια καβάλα στα λόγο. Αν είδες τελευταία επίθεση του Αμαρουσίου ήταν δεδιασμένη. Ο Χαραλαμπίδης έκανε ένα σουτ που πριν φύγει μπάλα τα χέρια ήταν βέβαιο δεν θα μπει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. NCAA στη Νόβα. Ακολουθήστε το δικό μας αστέρι, Νικ Καλάθη, στους αγώνες των Florida Gators. Get in the gap, Nick. Αμερικάνικο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ με ελληνικά καλάθια. Η Super League ζωντανά στη Νόβα. Την Κυριακή, όφι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Λάρισα. Super League 2008-2009. Καλή μπάλα στην Νόβα. Ξανά στον Άγιο Θωμά με 2-38 για το φινάλε. Ο Μαρούσι καλείται να ανατρέψει μια διαφορά 6 πόντων απέναντι στον Πανιόνιο. Εάν προτιμάται, ο Πανιόνιος καλείται να κρατήσει αυτό το 73-67 που έχει δημιουργήσει με τον Τσβέτκοβιτς και τον Νίκολιτς. Το Μαρούσι απλώνεται, αφήνει τη ζώνη και απλώνεται σε όλο το γήπεδο να αμυνθεί, να πιέσει. Με τον Τσβέτκοβιτς και τον Νίκολιτς να είναι εκείνοι που έδωσαν τις λύσεις στο καθοριστικό σημείο. Τσβέτκοβιτς ξανά.
Η άμυνα αυτή τη φορά έκανε τη δουλειά. Καλάθης. Παραλαπίδης. Ακόμα 2 και 11. Κις. Ο σκρίνα από τον Γλυνιαδάκη. Η μπάλα χαμηλά. Ο Γιαννούλης έξυπνα σταματά με φάουλ. Δεν είχε άλλη λύση. Εδώ όμως εσύ τι λες. Υπάρχει αντιαθλητικό ή όχι. Αυτός δεν ήταν οι άνθρωποι του Αμαρουσίου. Ο Γιαννούλης αγκάλιασε. Δεν θέλει να κάνει φάση. Ένα replay. Δεν πρέπει να είναι διαθλητικό. Έχει πρόθεση να μην τον αφήσει. Με το αριστερό χέρι να τον βγάλει την ισορροπία του. Όχι, να μην σουτάρει με κανέναν τρόπο. Και δεν, το χέρι δεν πάει στην μπάλα, πάει στο σώμα. Πάει το δεξί χέρι στην μπάλα, αλλά το αριστερό είναι ξεκάθαρα στην πλάτη, στο σώμα. Χαμένη η πρώτη βολή από τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη. Διέψευσε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι εύστοχες βολές. Φτάνει τώρα στους 7 και μειώνει στους 5. 68-73, ακριβώς 2 λεπτά για το τέλος. Miles με τον Κις απέναντί του. Miles θα πάει μέχρι το καλάθι, τρομερό μπλοκ από τον Μαυροκεφαλίδη. Καλάθις για τον Μαυροκεφαλίδη, ο οποίος θα σκοράρει για το παιχνίδι στους 3. 70-73, ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης. Κοιτάξτε εδώ, φοβερή φάση είναι. Τι έκανε. Σκεπάζει το Miles και φεύγει πρώτος στον εμβιασμό. Time out. Εδώ η λίστα με τους σκόρερ. Ο Μπάξερ δεν έχει σκοράρει ούτε έναν πόντο. Δεύτερο ημίχρονο, είναι στον πάγκο καθυλωμένος με 4 φάουλ. Ο Μαυροκεφαλίδης έφτασε τους 18 με 7 στα 8 δίποτα, ενώ έχει και 10 rebound. Κερασάκι στην τούρτα, το προηγούμενο μπλοκ. Πάντως η προηγούμενη ήταν πράγματι μια καταπληκτική φάση. Ακόμα 1-39. Το προηγούμενο διπλό χτύπημα από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη επιτρέπει ακόμα στο Μαρούσι να βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι, να διεκδικεί την νίκη. Είναι στο πλήν 3-1-39. Νικήτα Αυγουλή. Time out ειδικών καταστάσεων ήταν αυτό για τον Αλεξάνδρ Τριφούνοβιτς. Έδειξε πως θα διασπάσουν οι παίκτες στο πρες. Άσχετα βέβαια ότι το Μαρούσι δεν πίεσε τελικά όπως περίμενε ο προπονητής του Πανιωνίου. Miles. Νίκολιτς. Σορόσκι. Γιαννούλης χαμηλά. Με το Μαυροκεφαλή θα κερδίσει το φάουλ. Αλλά το Μαρούσι έχει ένα ακόμα να ξοδέψει μέχρι να στείλει τον Πανιωνίου στην γραμμή. Ναι, αλλά ο χρόνος κυλάει εις βάρος. Γιατί τώρα θα έχει επίδεση ανανεώνεται. Με 1 και 24 για το φινάλε. Miles. Παίρνει το screen. Μαυροκεφαλίδης επάνω του. Θα κερδίσει το φάουλο. Miles Πανιώνης εδώ διάβασε. Κι άλλος χρόνος για τον υπέρ του Πανιώνιου. Miles διάβασε την άμυνα, είδε ότι άλλαξαν οι παίκτες μετά το screen, επιτέθηκε στο ψηλό, πήρε το φάουλ και έδωσε έξτρα χρόνο. Δείγμα μυαλωμένου εξωτερικού παίκτη. Ο Αμερικανός. Ακόμα 1 και 8. Ξανά το ίδιο σκηνικό, το screen. Ο Νίκολιτς βρήκε διάδρομο, πασάρε έξω. Ακόμα 9 δευτερόλεπτα για τον Πανιώνιο. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Ο Νίκολη στο drive, στο follow. Ο Τσβέτκοβιτς και ο Γιαννούλης στο επιθετικό rebound. Έχουν κορμιά στο παρκέ, double. Σφαγή. Για να δούμε τι δείχνει το μελάκι. Νικήτα. Νικήτα, πού πάει η μπάλα. Μπάλα δείχνει Πανιώνιο. Το βελάκι δείχνει Πανιώνιο. Ο Γιαννούλης.
επιτρέπει στον Πανιόνιο με 45 δευτερόλεπτα για το φινάλε να έχει ξανά την μπάλα δικιά του. Χαμένο lay-up από τον Τβέτκοβιτς και η συνέχεια. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Αμαρουσίου. Μάιλς, Τβέτκοβιτς, πίεσε το Μαρούσι την πρώτη πάσα. Η μπάλα στα χέρια του Μάιλς. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για τον Πανιόνιο. Αν σκοράρει εδώ ουσιαστικά κλειδώνει το παιχνίδι. Ο Μάιλς παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και σκοράρει για 3. 70-76. Σφράγισε, δεν είναι και εδώ. Η αντίδραση από τον Άρη Βοβό στην εξέδρα. Ο Αμερικανός αποδεικνύεται ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Η μπάλα για τον Πανιόνιο με 18 δευτερόλεπτα. Και εδώ όλα τελειώνουν. Να ξαναδούμε την τελευταία φάση. Με τον Αμερικανό να έχει κρύο αίμα. Κοιτάξτε εδώ, παίρνει το screen. Του κάνε φόρο όμως ο Γιαννούλης με το screen ψηλά. Δεν πρόλαβε ο Κις. Του καθάρισε το χώρο Γιαννούλης με το screen. Γιαννούλης, εδώ ξανά η αντίδραση από τον Άρη Βοβό. Γιαννούλης σε δύο φάσεις. Δικαιολόγησε γιατί βρίσκεται στο παρκέ αυτή γιατί, την ώρα. Γιατί έχει μυαλό. Δεν υπάρχει θέμα. Και ψυχή ταυτόχρονα. Γιατί η προηγούμενη φάση που βούτυξε στο παρκέ θέλει ψυχή. 70-76. Δεν υπάρχει άλλη λύση για το Μαρούσι από το να κάνει αμέσως φάουλ. Ο Σωρός και στη γραμμή με 16,9 δευτερόλεπτα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεπεράσει τις 2 ώρες σε διάρκεια. 70-77. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Πανιόνιο σε μια έδρα που δεν είναι καθόλου εύκολο για ομάδες αυτού του Βεληνικού να περάσουν. Πάντως τα προγραμματικά που είχα καταθέσει από την αρχή επιβεβαιώθηκα. Και παρότι το Μαρούσι ξεκίνησε με τέρμα τον Γκάζι το παιχνίδι και προηγηθεί 25-13 στην πρώτη περίοδο. Και παρότι μετά στο μεσοδιάστημα το ξαναγύρισε το μάτι, επέβαλε το δικό του νόμο με τη ζώνη. Ο Πανιόνιος, λόγω καλύτερης ισορροπίας, λόγω αυξημένων λύσεων, λόγω μεγαλύτερης εμπειρίας. Και λόγω Μάιλς το φινάλε, αυτό το σούτ ήταν το μισό παιχνίδι. Λόγω Μάιλς και Γιαννούλη, έτσι. Γιατί την επίθεση την κέρδισε ο Γιαννούλης και ταυτόχρονα ο Γιαννούλης ήταν αυτός που του καθάρισε το χώρο για να κάνει το σουτ. Ακόμα 12,4 δευτερόλεπτα. Ο Τσίλκας θα λέει εκεί με τον Τριφούνοβιτς. Ζήτησε βήματα ο προπονητής του Πανιωνίου. Εκεί οι φάουλοι βήματα υπήρχαν. Ένα από τα δύο. Τώρα δεν έχει νόημα. 8 πόντους και 12 δεύτερα πριν το τέλος. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Καραλαμπίδης για τον Χαφ, πάνω σε άμυνα, καθαρίζει ξανά ο Γιαννούλης. Πανιόνιος φεύγει εδώ από τα βόρεια προάστια, από τον Άγιο Θωμά, νικητής 70-78. Σε ένα παιχνίδι που δεν κρίθηκε στο τελευταίο σούτ, αλλά μας κράτησε με την ένταση κορυφωμένη μέχρι σχεδόν το φινάλι. Εγώ πάντως θα δίνω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Και στο Πανιόνιο που νίκησε και στο Μαρούσι. Σας είπαμε, το Μαρούσι είναι σε μια δύσκολη καμπή της πορείας του, σε μια μεταβατική κατάσταση, και ταυτόχρονα θα ευχόμουν από τώρα καλή επιτυχία στον Πανιόνιο στο κρίσιμο μάτς της Πέμπτης για την Ευρωλίγκα με την Ολύμπια Μιλάνο στο Μιλάνο. Έχουμε άλλο χρόνο εδώ από τον Άγιο Θωμά. Ο Νικήτας Αυγουλής ήταν στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου, ο Φίλιππος Συρίγος στο σχολείο. Ο Γιώργος Συρίγος στην περιγραφή. Επαναλαμβάνουμε, Μαρούσι 70, Πανιόνιος 78. Καλό σας βράδυ.